Έλα, παίζει πάρα πολύ ωραίο το χαλί. Παίζει πάρα πολύ ωραίο το χαλί. Να δει εδώ στου χορηγού. Καλημέρα, αδέλφια, καλημέρα, ξαδέλφια. Μάριο Ασλαμά, είναι αυαρχίδα του Λίμπερο. Εδώ πέρα, στην Τρόικα. Αυαρχίδα. Παιδιά, βλέπαμε, ξέρετε τι γίνεται. Ήθελα να δει και ο Παναγιώτη και ο Σωτήρη το βασικό μα θέμα για σήμερα. Το βασικό, έτσι. Το οποίο το είχαμε από χθε, αλλά δεν ήθελα να το δει ο Παναγιώτη. Μην τώρα το βλέπω μόνο εγώ και παίζω. Δώσε εσύ τους, γιατί έχουμε και δύο διαγωνισμάρες. Τρόπος επικοινωνίας FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526. Ένα εισιτήριο σίγουρα δίνουμε Άρης Πάοκ, μήπως και δύο. Α, δίνουμε ένα τέτοιο, το έχουμε τελείωσε. Άρης Πάοκ, FM και ενώ όνομα τεπώνυμο. Αν προκύψει δεύτερο, θα μας πει ο Τσαλτίδης. Ό,τι ώρα αποφασίζει να έρθει. FM και ενώ όνομα τεπώνυμο, Άρης αποστολή στο 54526. Μαζί μας έχουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Ασφάλειες Μαργαριτόπουλου. Επειδή το αυτοκίνητο σας είναι πολύτιμο, στις ασφάλειες Μαργαριτόπουλος είμαστε σε θέση να καλύψουμε κάθε απαίτηση με πακέτα προσαρμοσμένα στις προσωπικές σας ανάγκες. Πληροφορίες στο margaritopoulos.com και στο νέο τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 911 701. Μαζί μας έχουμε και την Dialog. Ψάχνεις δουλειά σε Θεσσαλονίκη, Κατερίνη, Ιβέρια? Μιλάς και διαβάζεις άπτες στα γερμανικά? Γεια! Προσφέρουμε τουλάχιστον 1.000 ευρώ εισόδημα. Επιπλέον προνόμια, πληρωμένες διακοπές, ρεπό σε αργίες, μοντέρνο χώρο εργασίας και ευχάριστο κλίμα. Και 3 weeks! Ναι, 3 weeks! Καλά άκουσες εσύ που ξέρεις γερμανικά. 3 εβδομάδες εκπαίδευση πληρωμένη. Πού? Περισσότερα στο dialog.gr. Λοιπόν, να παρουσιάσουμε Σωτήρη Δασκαλάκη και επίσημα. Σωτήρη, εντάξει, εγώ τι λίγο περίεργα που κομμένω. Όχι, εντάξει, okay, εντάξει. Να παρουσιάσουμε Σωτήρη Δασκαλάκη. Ένα ακόμη πρωινό Πέμπτης είναι μαζί μας και ήδη μέχρι στιγμής έχει βγάλει μεροκάματο με αυτό που έκανε και το εννοώ. Δεν κάνω καθόλου πλάκα. Λοιπόν, έχουμε συνεπώς τρεις διαγωνισμούς για σήμερα. Όχι έναν, ούτε δύο, τρεις. Αλλά πάμε με το κομμάτι με το οποίο έχουμε φάει κόλλημα, νομίζω και ο Παπαδόπουλος. Όχι μόνο εγώ. Και εκατομμύρια ανθρώποι σε όλο τον πλανήτη. Όχι μόνο εδώ. Καλημέρα, Βοστόνη μου. Καλημέρα, Μασαχουσέτη μου. Είπαμε, Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλονίκη, περίπου 1.100.000 Βοστονέζοι, Ιρλανδοβοστονέζοι, το διαπιστώσαμε που σουκούστη στο κέντρο της πόλης. Όλοι με καπελάκια Αγίου Πατρικίου. Δεν το είχα πάρει χαμπάρι, τη ζω στη Βοστόνη, τώρα το συνειδητοποίησα αυτό. Ζούμε το για το 2019. Καλημερίζουμε και Κωστή Τσαρό και Μαριλίζ. Γιατί έχουμε και. Έχουμε γραμματιακή υποστήριξη. Να σου πω ότι σήμερα δεν πρόλαβα να τη δω καθόλου. Δεν πρόλαβα. Λοιπόν. Όταν δώσω διαγωνισμούς, θέλω 22 δευτερόλεπτα να αναφέρω κάτι. 22 δευτερόλεπτα ακριβώς. Να τους πω ναι. Και μετά. Ναι, πες τους πρώτα για να μην χάνουμε χρόνο. Ναι, ωραία. Λοιπόν, βάρε το κομμάτι, Σωτήρη, να φύγει το κομμάτι και να πάω έτσι για χαλάκι μέχρι να βάλουμε το βασικό μας θέμα για σήμερα. Λοιπόν, Ασλαμής Μάριος χθες βγήκε στον μπαλκόνι του και απόλαυσε υπερπασέλινο. Με το σόβρακο, τις πιτζάμες, για περίπου 25 δευτερόλεπτα. 30 κάπου εκεί. Όχι, ακριβώς 12. Ακριβώς 12, just 12. Είναι είχαμε χθες την υπερπανσέλινο των σκουλικιών. Το είπαμε και οι πιο πολλοί δεν το γνώριζαν ως σκουλικιών και έγινε πολύ θέμα και από ΕΠΣΕ που το βάλαμε εμείς εδώ πέρα, το αναδείξαμε και σε άλλες εκπομπές μετά από εμάς, αργότερα σε άλλα ραδιόφωνα. Δίνουμε ένα εισιτήριο για τη ματσάρα Άρης ΠΑΟΚ. Σάββατο 6 το απόγευμα στο Nick Gallis Hall. Ένα εισιτήριο, κλασική σύγκρουση Άρης ΠΑΟΚ στην Καλαθόσφαιρα. Προσέξτε τώρα. Δίνουμε για δύο event που είναι για αύριο Παρασκευή. Τα πάντα σε αυτό που σου κούω στην πόλη, από ό,τι διαπίστωσα και το διαπιστώ και εσείς, γίνονται Παρασκευή. Τα 9.30 στα 10 είναι Παρασκευή. Και φυσικά υπάρχει μια λογική. Θα δίνουμε και για δύο άλλα για Παρασκευή αύριο. Οπότε τα σπάνουμε, δίνουμε τα δύο σήμερα, γιατί θα είχαμε μαζεμένα 4 αύριο. Λοιπόν, για αύριο Παρασκευή λοιπόν, δίνουμε δύο διπλές προσκλήσεις με μεγάλη μου συγκίνηση, χαρά και περηφάνεια για την λαϊβάρα μιας τεράστιας, μιας εμβληματικής μορφής της ελληνικής μουσικής, του Θανάση του Γκαϊφίλια. Το εννοώ πραγματικά αδικημένος όσο δεν παίρνει, γιατί ο ίδιος το θέλησε, γιατί πάρα πολύ απλά, παρά το ότι κινούνταν στην Αθήνα, γεννημένος στο Σουφλί, κινούνταν στην Αθήνα, έγραψε ιστορία στις αθηναϊκές μπουάτ την εποχή του νέου κύματος, της folk rock, με Διονύση Σαββόπουλο, με Μπουρμπούλια, με Ανακάρα, με τους οποίους είχε κάνει και μαζί δουλειά, Ανακάρα του Νίκου Γιώκαλα κτλ. Έφυγε εξωτερικό, τον αποθεώνα στο εξωτερικό, γύρισε, δεν θέλησε να μείνει στην Αθήνα. Και γύρισε στον τόπο του, όχι ακριβώς στο Σουφλί, κάπου εκεί κοντά, και έχει βάσει την Κομωτινή, και με βάση την Κομωτινή κάνει περιοδίες σε όλη την Ελλάδα. Όποτε του κάνει κέφι και όποτε γουστάρει και το απολαμβάνει. Τεράστια μορφή, Θανάσης Γκαϊφίλιας. Ο δίσκος Ατελείωτη Εκδρομή του 1975 είναι από τους πιο σημαντικούς στην ελληνική μουσική. Εξωτερικό που είχε πάει, σε ένα μέρος.
Έχει παίξει η Ρωσία ναι. Και, και Αγγλία και νομίζω και Αμερική. Είχε φύγει η Αγγλία βασικά, αν δεν κάνω λάθος. Παρίσι. Πολύ παλιά. Δεκαετία τέλη του 70. Ναι. Μέσα στο 70. Υπάρχουν εικόνες. Υπάρχουν εικόνες. Σοβιετική Ένωση. Ναι. Υπάρχουν εικόνες που τον αγκαλιάζουν κούκλες Ρωσίδες. Ψιλοφάση χιπιά με σούπερ μίνι. Πριν αρχίσουν να παίρνουν λεφτά. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει Θανάση Γκαϊφίλιας. Τον θεωρώ πλέον, τον κατατάσσω σε αυτό που λέμε βιβλικές μορφές. Και είναι η όλη η στάση ζωής του. Γιατί προφανώς για να παίξει ο Βοτική Ένωση φίλε το 70, 70. Ναι, είχε πάει. Ναι, ήταν τέλειο 70. Ναι. Άντε να κάνω λάθος να είναι 1980. Η Ρόντιν Κράιτ. Α, συγγνώμη, το ξέχασα. Άστο αυτό. Πάει, άστο αυτό. Λοιπόν, Θανάση Γκαϊφίλιας αύριο το βράδυ είναι στο Ξέφωτο. Είναι λαϊβάρα. Είναι λαϊβάρα. Δύο διπλές προσκλήσεις. Το Ξέφωτο εδώ στο κέντρο, σε εμάς, στη γειτονιά μας, έτσι. Στα Λαδάδικα. Δίνουμε δύο διπλές προσκλήσεις για την Παραστασάρα Ριχάρδος Δεύτερος, το Ρέγκβιεμ ενός βασιλιά στο θέατρο Αθήνεων. Μία από τις πλέον αναμενόμενες, πολύ αναμενόμενες παραστάσεις για την πόλη μας, με τον Τάσο Νούσια, τον Αλέξανδρο Φιλιππόπουλο και την Μάιρα Μιλολιδάκη στην φωνή της, της Βασίλισσας. Θα πούμε αργότερα δύο λόγια σε μετάφραση και σκηνοθεσία, σε μετάφραση του Κώστα Καρθέου και σκηνοθεσία και επιμέλεια κίνησης της Μαρλέν Καμίνσκι. Το Μαρλέν, νομίζω Μαρλέν, Καρμέλ, θεϊκό όνομα φίλε. Νομίζω ότι η Καρμέλ Καμίνσκι, τώρα είναι από καμιά κοτσάνα. Μαρλέν, νομίζω που λέγανε εκείνη στο άδοξο. Πρέπει πάστα να είναι η σύντροφος. Πώς τη λέγανε, ρε, του Τάσου του Νούσια. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρος. Λοιπόν, θέατρο Αθήνεων. Βασιλίσσης Όλγας 35. Μπράβο, ρε σκύλε. Έτσι. Μπράβο. Θέατρο Αθήνεων, αύριο Παρασκευή. Βασιλίσσης Όλγας 100. Όχι, 35. 35. Ώρα 9. Μπράβο. Αύριο, ώρα 9. Πραγματικά αξίζει. Δεν το κάνουμε, πραγματικά αξίζει και με το παραπάνω, έτσι. Μιλάμε φυσικά για William Shakespeare και μιλάμε για μια πολύ πολύ ιδιαίτερη ματιά με τον λατρεμένο, με τον αγαπημένο Γιαννιώτη Πεκταρά, Τάσο Νούσια, που ήταν και αθλητής στίβου, γι' αυτό και κάνει διάφορα τρελά πάνω στη σκηνή. Λοιπόν, για τους τρεις διαγωνισμούς, πληκτρολογείς FM, αφήνεις κενό, γράφεις όνομα και επώνυμο, δίπλα γράφεις Άρης ή θέατρο ή live ή τα δύο από αυτά ή και τα τρία. Και το αποστέλεις στο 54-526. 54-526. Θέλει ο Παναγιώτης να πει ό,τι θέλει. Πριν από αυτό, έχεις δίνει τίποτα για Opticon Express. Για Opticon Express, εγώ όχι. Όχι, έτσι, να δώσω εγώ. Δώσε. Ωραία. Ελέω Άρη ΠΑΟΚ στον μπάσκετ που παίζουν το Σάββατο, τη σεζόν 1982-83. Σαν χθες. Ναι. Και στο ΠΑΟΚ και το ΠΑΟΚ Άρης, και στο ΠΑΟΚ Άρης, σαν γήπεδο του ΠΑΟΚ, και στο Άρης ΠΑΟΚ, συνέβησε ένα γεγονός, το οποίο δεν έχει ξαναγίνει. Είτε σε γήπεδο του ΠΑΟΚ, όταν έχει παίξει εκεί τη σεζόν, είτε σε γήπεδο του Άρης, που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ, είτε σε ΠΑΟΚ Άρης, είτε σε Άρης ΠΑΟΚ στον μπάσκετ. Τι είχε γίνει, συγκεκριμένη σεζόν 1982-83. Μια φορά το είχα αναφέρει στον αέρα πριν κανένα δίμηνο. Δεν έχει ξαναγίνει. Ποτέ, ποτέ. Σε παιχνίδι των δύο αυτών των συλλόγων. Δύο συλλόγων, ναι. Ποτέ. Είτε σε γήπεδο εγώ τον ΠΑΟΚ, είτε σε γήπεδο τον Άρη. Ούτε δεκαετία του 50, ούτε του 60. Μπράβο, τέλος. Το 1982-83 σεζόν, έτσι. Και στα δύο τα ΠΑΟΚ, το ΠΑΟΚ και ΠΑΟΚ Άρης. Και Άρης ΠΑΟΚ, έγινε αυτό το γεγονός. Απαντάς σωστά. Απαντάς. Με τρεις λέξεις το φτάνουν, το κάνουν, το απαντάνε. Ή θέλει παραπάνω. Και με μία. Ωραία. Ωραία. FM κενό, το απαντάς. Μπαίνεις στην κλήρωση αν απαντήσεις σωστά. Θέλουμε όμως παιδιά όνομα και επώνυμο. Έτσι. Γιατί για Opticon στέλνετε πολύ χωρίς ονοματεπώνυμο και υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Είναι τεράστιο πρόβλημα. Ακούγεται και ύποπτα στον Αντώνη Δημητριάδη και το επιτελείο του που λίγο πολύ μας ακούει κάθε μέρα ή κάποιος μας ακούει από το επιτελείο που έχει τέσσερα μαγαζιά. Έτσι. Λοιπόν, ζητώ τώρα το Σωτήρη να δώσει μια μουσική ανάσα. Λοιπόν, κλείστε τη μουσική, Σωτήρη, για να βάλουμε το βασικό θέμα της σημερινής εκπομπής. Φαντάζομαι ότι πολλοί από εσάς έχετε δει το πρόμο βίντεο με το οποίο έχει γίνει λίγο χαμός της Κατερίνας Νοτοπούλου του συνδυασμού Θεσσαλονίκη μαζί. Βράχια. Άστο έχει ψωμί. Όχι, έχει ψωμί. Έχει ψωμί. Αλλού το πάει. Μην το σκοτώνεις, άστο. Εσύ έκανες. Ξέρεις τι μου είπε άτομο, ε. Ξέρεις τι μου είπανε. Το καταλάβαμε. Ο Τσαλτίδης είναι ο νέος μάνατζερ των Ρόντι Κράιστ. Έχουν παίξει μέχρι τώρα. Σε 38 χώρες πάνε για 50 για πλάκα.
βαντάρι τον Ορφανό, η άλλη μισή την Νοτοπούλου, τέλος αυτά. Φορά τα χιάος είμαι, καταρχάς. Ωραία. Τέλος Νοτοπούλου, δεν λες. Φίλοι μου την έχω στο Instagram. Εννοείται, την υμνώ. Βιντεάκι, το είδες. Το είδες στο βιντεάκι της. Κάτσε, το είδες στο βιντεάκι της. Δεν το είδω, όχι. Δες το. Δες το. Όχι, έχει ψωμί. Άσε μας τώρα. Αθλητική, μια χαρά είναι. Ό,τι ώρα θέλουμε να κάνουμε. Μια χαρά είναι. Ό,τι θέλουμε να κάνουμε. Είπαμε, να πούμε. Πάτε, είπα, φτάνει. Άστο, μην το σκοπεί, το κάνουμε τώρα. Εντάξει, πάμε. Πάμε. Ένα. Θες δύο. Χθες είπες ένα, για να δεις το απόγευμα εσύ. Μαριλής, πόσα έχουμε. Δύο. Δύο, ωραία. Δύο εισιτήρια για το Άρης ΠΑΟΚ. Οπότε όλα γίνονται διάδες. Διπλές για το θέατρο. Διπλές για Θανάση Γκαϊφίλια. Δύο για το Άρης ΠΑΟΚ εισιτηριάκια. Έτσι, έτσι. Λοιπόν. Προσέξτε λίγο. Φαντάζομαι ότι πολλοί από εσάς έχετε δει το βίντεο κλιπ το οποίο είναι το πρόμο του συνδυασμού Θεσσαλονίκη μαζί. Το καινούριο. Όχι το πρώτο που είχε κάνει κάτω στην παραλία που ήταν εδώ. Λοιπόν, επειδή φαντάζομαι και κάποιοι δεν το είδατε, δίνουμε λίγο το στίγμα. Γιατί και τώρα δεν μπορείτε να το δείτε ίσως. Ναι. Είστε δουλειές, υποχρεώσεις κτλ. Δύσκολο. Άλλος καίγεται, είναι σε αναμονή κτλ. Λοιπόν, το βιντεάκι πώς είναι. Το χαλί το μουσικό είναι. Το κόκκινα γυαλιά του Σταμάτη Καραουνάκη σε δροσερή pop rock εκτέλεση. Η Κατερίνα Νατοπούλου βγαίνει από την είσοδο μιας πολυκατοικίας. Όχι οικοδομής, που λέτε εδώ πέρα πάνω και γινόμαστε ρεζίλοι κάτω στους Έλληνες. Βγαίνει μια πολυκατοικία. Όπως στρίβει από το πεζοδρόμιο, περνάει ένας νεαρός κόντρα της. Δεν το σχολιάζω αυτό παραπάνω. Δεν υπάρχει αυτό σαν εικόνα. Δεν ξέρω ποιος το σκηνοθέτησε. Φανταστείο απίθανο. Συναντά, περνάει από το μανάβι της γειτονιάς. Εδώ έχουν σκηνοθετήσει τόσα και τόσα στην Ελλάδα τελευταία χρόνια, ρε φίλε. Ναι. Το βιντεάκι να σκηνοθετούσαν. Λοιπόν, περνάει το μανάβι της γειτονιάς. Θα τα ακούσετε αυτά. Ναι. Δεν λέω κάτι άλλο. Ναι. Ο μανάβης, γλυκύτατος εναλλακτικός, έχει ένα περιποιημένο κοτσιδάκι πίσω. Όπως ο Μάκης. Τα υπόλοιπα θα τα ακούσετε. Εναλλακτικός. Ναι. Θα τα ακούσετε. Ένα ευρώ το αγκούρι. Λοιπόν. Εμείς θα το βάλουμε το ηχητικό δύο φορές. Ναι. Ο Χρήστας το βλέπει κιόλας. Το βλέπει τώρα. Θα το βάλουμε δύο φορές. Πώς το πιάνετε, σχολιάστε την σημειολογία. Έχει πάρα πολύ ψωμί. Και μόνο που το ακούσεις. Δώσαμε το στίγμα για όσο το έχετε δει. Καλά, και ας που δίνεις εικόνα ακριβώς πώς βγαίνει και τα λοιπά. Πολύ ωραία. Γιατί δεν το έχουν δει. Ναι. Λοιπόν, δεν μιλάμε καθόλου εμείς. Πάμε, το ακούμε. Ωραία. Σωτηρή. Σε λίγο το ακούσουμε άλλη μια φορά, έτσι όλοι δίνουμε τον αγώνα μας. Ο οικοδόμος, ο Σαλεπιτζής. Το οποίο μήλο, δεν έχετε εικόνα, είναι κατακόκκινο. Ναι. Τα στάμπαρα αυτό το πρώτο στην αρχή έρχει. Πριν βγει από το σπίτι, πριν βγει από το σπίτι του δείχνει. Τον βρίζατε τον γερό τον γιατρό. Δεν βρίζει κανείς τον γιατρό. Συγγνώμη, Σωτήρη, νόμιζα ότι οι ομπρέλες είναι του Ζογκολόπουλου. Είναι του Παγιωργόπουλου, δεν το ήξερα. Είδες που πήγα τα λεφτά. Νόμιζα ότι είναι του Ζογκολόπουλου. Ο Παγιωργόπουλος έκανε. Δεν ξέρω. Ερώτησε τι είναι οι ομπρέλες. Εκεί, τι είναι προς τα του Απαγεωργόπουλου είναι. Καταλάβαμε και δεν το ήξερα. Γιατί βγάζει τα γυαλιά, κύριε. Δεν το ήξερα. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Να σου πω κάτι. Προβαγάδα, φίλε. Τέλεια θέματα. Τέλεια θέματα. Με τον πάγο πρωταθλητή, με τον πάγο ταμπλούχο στα προπόδι, τέτοια θα ακούμε όλη μέρα. Μπορεί να διαβάσει εδώ πέρα λίγο. Αυτό είναι γιατρού, ρε. Η πόλη πολύ καθαρή. Εσένα σε ξέρουμε αυτή την οχιά. Με αυτό το ξέρει. Αυτή εδώ πέρα η οχιά. Νίτα αλφα. 87-35. Πηγαίνετε να το μαζέψετε, φίλε. Ένας δολοφόνος κυκλοφορεί στη Θεσσαλονίκη. Γιατί, όχι αγόρι μου γλυκό, διπλοπαρκαρισμένος αριστερά στην Ανθεών. Θα σκοτωθεί κόσμος, φίλε. Θα σκοτωθεί κόσμος, ρε φίλε. Είναι από χθες το μεσημέρι. Τουλάχιστον να ακούει αυτό το γαϊδούρι να πάει να μαζέψει το αυτοκίνητό του. Δεν μπορούμε να δούμε. Να πάει να μαζέψει το αυτοκίνητό του, φίλε. Διπλοπαρκαρισμό στη στροφή πάνω, φίλε. Στη στροφή πάνω, θα σκοτωθεί κόσμος. Δεν μπορούμε να δίνουμε νούμερα στον αέρα. Γιατί? Θα με σκότωνε άλλο προχθές. Θα ήθελα να πω το νούμερο, δεν μπόρεσε. Έλα ρε μάλλον. Άλλο καταγγελία, άλλο εγώ επειδή έχω το μικρόφωνο να πω. Μια μισή μέρα στέκει τα αμάξια εκεί. Τι, ορίστε. Πέρασε 8 και 10 σήμερα, πέρασε από εκεί πέρα. Δεν παίρνω, ρε φίλε. Πέρασε σήμερα τροχέα από εκεί. Λέω θα το μαζέψουνε, αλλά λέω μην του πάρει τι πινακίδε του ανθρώπου. Δηλαδή δωράδρο. Το θέμα είναι να φύγει το αυτοκίνητο από εκεί. Και ξαναπερνάμε 9.30 και ήταν ακόμα εκεί. Έλα να το πούλου. Τα μηνύματα λίγο να βάλω. Μα είπε και βίδι πρωί-πρωί. Τώρα το βάλω πάλι, α περίμενα. Είπα εγώ φίδι. Όχι. Λοιπόν, η πόλη δεν θα γυρίσει στην εποχή του τίποτα. Στη δεκαετία του 90 και του 2000. Το είπε χθες η Κατερίνα Νατοπούλου, έτσι. Στην συγκέντρωση της... στην επίσημη, έτσι.
Δεν τα κάνουμε. Δεν τα κάνουμε τέλος, όχι. Χαβαλέ κάνουμε τώρα. Έλα τώρα, μωρέ. Α, δεν είναι τσαλτίδι. Έλα λίγο σούμορ. Ό,τι θέλουμε να κάνουμε. Ό,τι θέλουμε να κάνουμε. Με τα πολιτικά μην κάνεις χαβαλέ. Δεν καταλάβαμε. Βάζουμε το μήλο που πήρε από τον κύριο Ανδρέα, πώς τον είπαμε, Άρη, πώς τον είπαμε. Δες το βιντεάκι. Τώρα θα με χαλάσει όλη τη μέρα. Ναι. Το έχουν κάνει 15 ραδιόφωνα. Ναι. Δεν έχει σημασία. Είμαστε αρνητικό ακριβώς. Δεν μπλέκουμε, τι να μπλέξουμε. Κάνουμε ρε φίλε. Ας το πάρουν, ας το πάρει ο ΠΑΟΚ. Ας το πάρει, θα είμαι στην Πολύχνη εγώ. Μια χαρά είμαι. Μια χαρά είμαι εγώ. Θα γίνει μια χαρά. Ναι. Ορίστε τι λέει ο Δημήτρης. Όχι, δεν είναι δικό μας, Μάριο. Δεν είναι. Α, ήρθε, ναι. Δικό μας είναι αυτό, ρε. Τι λέει. Ο τελευταίος είναι η. Μπράβο, ναι, 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 μπράβο. Ωρε. Πάρα πολύ χαίρομαι, ρε Δημήτρη. Μπράβο, ρε. Είναι πολύ δύσκολο το quiz, έτσι. Πάρα πολύ δύσκολο. Λοιπόν, θα τα συνοψίσουμε ξανά τα κουιζάκια, έτσι. Λοιπόν, Σωτήρη, πέταξε το παλικάρι μου άλλη μια φορά, σε παρακαλώ, το σποτάκι, άλλη μια φορά να ακουστεί. Θα το βάλουμε στους φορές που θέλουμε, δεν κατάλαβα. Γεια σας, είμαι η Κατερίνα, μεγάλωσα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Καλημέρα κύριε Γιάννη. Καλημέρα Κατερίνα, τι γίνεται, μια χαρά. Πώς είσαι, στον αγώνα, έτσι. Αυτό για την Κατερίνα. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα. Εδώ δεν έχουν χώρο για άλλα fake news. Τώρα θα σας μιλήσω εγώ για μένα. Εδώ, fake, νομίζω λέει, θήτα, εδώ για να μην γίνει παρεξήγηση. Τσιβδίζει λίγο, ναι. Ναι. Για να μην γίνει παρεξήγηση. Ναι. Αύριο, μεθαύριο, παραμεθαύριο, εμείς περιμένουμε μακάρι, σποτάκια ναι. Από όλους τους ψηφίους που να έχει ψωμί. Παίζεις εσύ το ναι. Λοιπόν, όχι, θα τα μάθω. Θα τα μάθω, θα τα μάθω εγώ, θα τα μάθω εγώ. Ταχιάος, Ορφανός, Ζέρβας, όλοι, από όλους. Θα παίξουμε... Ποιος? Θα έχει Ορφανό Κόλκας, θα έχει Ορφανό Κόλκας. Ορφανό μετά. Α, τότε δεν βάζουμε Ορφανό, δεν κάνω ταλκά. Ναι. Ωχ, άστα. Καλά, να σου πω κάτι. Τι λέει Ορφανές, τι λες, τι να το παίξω εγώ. Ξέρεις ότι... Στείλε 52 λεπτά βιντεάκι, θα το βάλω. Καλά, λες, συγγνώμη, Χρήσανθε, λες να ψήφισα Ορφανό. Σταυροπόδι, μια ώρα. Πώς με κόβεις. Πώς με κόβεις. 18 δευτερόλεπτα, μπαμ, μπαμ, την ξεπετάμε. Έλα, 52 λεπτά, στείλε Ορφανέ. Λοιπόν, έχει πάρα πολύ ψωμί, έχει 35 σημεία για ανάλυση. Λεπτομέρειες. Είναι αυτά που λατρεύουμε εδώ στην Τρόικα. Πεθαίνω, πεθαίνω. Βέβαια καλό είναι να το δείτε κιόλας. Αλλά μόνο ηχητικά. Ηχητικά έχει 15 σημεία που είναι για ανάλυση. Βοηθάμε το μήλο, είναι κατακόκκινο, έτσι. Αχ, ξερνάω από τα αυτιά με το στημένο σποτάκι. Αλλά εμφανισιακά έμπαινα σβηστός στην Κατερίνα, λέει ο Γιώργος ο Ιταλός. Μόνο που αυτή δεν νομίζω να θέλει να σε δει. Για την Κατερίνα Τοπούλου, να πω κάτι. Εμφανισιακά τι με τρελαίνει. Δύο πράγματα μου αρέσουν πάρα πολύ. Τα πολύ αραιά μπροστινά της δόντια, δόντια ναι, τα λατρεύω, ναι, τα λατρεύω, ναι, πεθαίνω. Το σύλλος της στη δεξιά του πλευρά κατεβαίνει προς τα κάτω. Φίλιππος Νικολάου. Πεθαίνω. Μπράβο, και πεθαίνω και με το περπάτημά της. Που είναι αυτό που πιστεύεις, ειδικά όταν περπατάει στα δεκάποντα, ότι στο επόμενο θα βήμα πέσει. Θα καταρρεύσει, θα τέλος, πέσει. Ναι. Αλλά δεν πέφτει. Πεθαίνω με αυτά υπέροχους αστραγάλους. Υπέροχους αστραγάλους και γάμπες, δεν σχολιάζω, και στιλιστικά σχεδόν πάντα άψογη. Είτε την έχω δει σε πιο εναλλακτική ροκ εμφάνιση, είτε σε πιο σικάτα και να το πω κυριλάτα, ας πούμε. Έτσι, για βραδινή έξοδο ή οτιδήποτε, ή ακόμη και σε μια απογευματηρία εμφάνιση για να πάει κάπου στο κέντρο της πόλης. Okay. Αλλά έχει πάρα πολύ ψωμί το σποτάκι, υπάρχουν λέξεις που αν τις αποκωδικοποιήσετε έχουν πάρα πολύ ψωμί. Πολύ ψωμί. Και η εικόνα, ίσως, και η εικόνα μετράει πολύ. Δηλαδή. Ίσως και γέλιο. Ναι. Εντάξει, αλλά και ηχητικά, αν το δεις κιόλας, ναι, δεν σχολιάζω. Ναι. Εντάξει. Αν το δεις, δεν σχολιάζω. Μ' αρέσει όμως που ξεκινάμε με τις Ομπελές και με το Λευκό Πύργο. Το κλασικό, ρε παιδί μου. Ναι, τώρα παίζει, ναι, παίζει πολύ Ζογκολόπουλος, παιδί μου. Ναι. Παίζει Ζογκολόπουλος πάρα πολύ. Λοιπόν, οι διαγωνισμοί μας. Λέει όχι στο παλιό και ξεκινάει με αυτά που κάνουν οι παλιοί. Παίρνω τα καλά από τους παλιούς, τα προβάλλω. Έμεσα. Πόσα καλά κάνανε. Και μετά παίρνω το μήλο. Πώς, ποια είναι η τρύπα στο Δήμο? Να, 41... ένα μήλο. Πώς το 41... Να, Λόλα, ένα μήλο. Έλα, Λόλα, ένα μήλο. Παίζει με τέτοια. Έχει πολύ ψωμί μέσα. Λοιπόν. Σου περνάει και το μήνυμα. Ορίστε, πάρε το μήλο, φάτο για να μην πας στον οδοντίατρο. Λοιπόν. Άρα, όχι σκόρδας. Άρα, 40... σκόρδας από τον Άρη. 40... Ορίστε, κύριε.
Όλα βγαίνουν στη φορά. 41 εκατομμύρια ευρώ τρύπα. Δύο εισιτήρια για το Άρης ΠΑΟΚ. Ορίστε, συγγνώμη. Δεν άκουσα τίποτα. Έλα, Αρβανέ, στείλε το όριο. Ασπαοξίδες. Το όριο βιντεάκι. Λοιπόν, το παίζω εδώ όλη μέρα. Ο Αποστόλης. Ο Αποστόλης, ο Αριανός από το Σουμπούτεο, θέλει από κοντά να σε γνωρίσει. Αριανός, σε ευχαριστεί για ό,τι έκανες χθες. Ο Παοκτσής όχι. Λοιπόν, δύο εισιτήρια για το Άρης ΠΑΟΚ, ματσάρα την Κυριακή, το Σάββατο 6 ώρα στο Νίγκ Γκάλης Χολ. Δύο διπλές για την Παραστασάρα, Ριχάρδος Δεύτερος, το Ρέγκβιεμ ενός βασιλιάς στο Θέατρο Αθήνεων, με τον ανυπέρβλητο και αξεπέραστο Τάσο Νούσια, φυσικά ως Ριχάρδο Δεύτερο, σε πολύ πολύ ιδιαίτερο Ριχάρδο Δεύτερο. Δύο διπλές για Θανάση Γκαϊφίλια και αυτός αύριο στο Ξέφωτο, εδώ στα Λαδάδικα, σε μια υπέροχη μουσική βραδιά. Και από Παπαδόπουλα, ζευγάρι γυαλιά ηλίου Opticon Express. Τη σεζόν 82-83 στο μπάσκετ, ΠΑΟΚ Άρης και Άρης ΠΑΟΚ, τα δύο παιχνίδια αυτά είχαν μια ιδιαιτερότητα που δεν ξαναυπήρξε ποτέ σε παιχνίδι Άρη ΠΑΟΚ και ΠΑΟΚ Άρη. Ποια ήταν αυτή? Απαντάει, έχει απαντήσει σωστά μόνο 122 μέχρι. Έχει απαντήσει μέχρι στιγμής μόνο ο 122, τον οποίο ο Παπαδόπουλος δεν θα συμπαθήσει καθόλου αν γνωρίσει. Γιατί, ρε, φίλε. Και οι γνώσεις του στο μπάσκετ, ναι, είναι ατελείωτες. Πραγματικά ατελείωτες. Θα τον κάνω ένα με το χώμα 5 λεπτά. Θα σου πω ποιος είναι. Εντάξει, δεν πειράζει, δεν θα κάνω. Θα σου πω ποιος είναι. Και έχουμε και στη συνέχεια τον Παναγιώτη που μπαίνει για Άρη. Καλημέρα σε όλους σας και χαιρετίσματα στον συνάδελφό μου Γιώργο Ιταλό, που υδροκοπάει αυτή τη στιγμή στη δουλειά. Φυσικά. Δηλαδή, τέτοια, ρε, δηλαδή, ο Γιώργος Ιταλός Παπαδόπουλε δίνει και αυτός τον αγώνα του. Έτσι, ναι. Έτσι, όπως λέει ο Μανάβης στην Κατερίνα. Να Γιώργο, ένα μήλο. Να Ιταλό, ένα μήλο. Να πας το πάλι. Λοιπόν, εδώ είμαστε παιδιά, ενωμένη δυνατή Τρόικα, Τσαλτίδης, Παπαδόπουλας, Ασλαμής, Σωτήρης Καλάξης, τον θεωρούμε αναπόσπαστο στέλεχος της Τρόικας. Γιάννη, ακούς, το κλείνω. Η Τρόικα της Τρόικας. Τρέχουν οι διαγωνισμοί μας. Ένας, δύο, τρεις, τέσσερις ζωή να έχουν. Παιδιά, για ξεκινάω... τον κουζέκι βάλαμε οπωσδήποτε ονοματεπώνυμο, έτσι. Να στέλνει όλος μόνο το όνομα. Είναι αμάρτη απάντηση, σωστά. Είναι αμάρτη, καλά, θα μπει, ας πούμε. Εντάξει, για γυαλιά είναι, αλλά γιατί να αναγκάζεται να παίρνει, να ρωτάει όνομα επώνυμο. Χτυπάει και λίγο ύποπτο όταν ακούει ο άλλος στο τέλος ότι νικάει ο 821. Τι ο ΙΚΤΟ, το 21 θα το θεωρούν και παραμύθι, έτσι. Ευχαριστούμε Αντώνη, The Master, ο Φόρασης Δημητριάδη, ο οποίος μας στηρίζει καθημερινά ουσιαστικά εδώ και 3 χρόνια από την εποχή των Λος Λιμπερίστας με Βεντούρη και Ασλαμή και Τρέγια το πρώτο 1,5 μήνα. 1,5 μήνα είχε έρθει 5 μέρες, άρεσε να αρρώσαν τα παιδιά του, όσο μπορούσε και ο Τάσος κάτι έκανε. Λοιπόν, να είναι καλώς. Αληθινές όπως. Φίλε, αν είχα 3 παιδιά, ναι, μέρα παραμέρα θα μου αρρώστανε το ένα, στο λέω. Να είναι γερά τα παιδιά του κόσμου. Μέρα παραμέρα κι εγώ αυτό θα κάνω. Και αυτό είναι βλάκας. Αυτό είναι βλάκας. Κορόιδο. Το λέω μπροστά του. Είναι βλάκας. Τι έγινε, η μικρή τέτοιο. Γερόνα κοριτσάι, προστεύω έτσι. Τι έγινε, η μικρή τέτοιο. Τι, την πάμε για εμβόλιο. Τι εμβόλιο, να μην κάνει τη αισθητική το. Και στα 5 χρόνια μην τύχει τίποτα σε σένα προσωπικά. Πες μια φορά, τύχει σε μένα, ρε. Ναι, λατρεμένος Τρέγιας, λατρεμένος. Οι διαγωνισμοί είναι οι εξής. Δύο εισιτήρια για το Άρης ΠΑΟΚ, την κλασική μπασκετική σύγκρουση της πόλης μας, στις 6 η ώρα το απόγευμα του Σαββάτου στο Νίκ Γκάλης Χολ. Δύο διπλές προσκλήσεις για την Παραστασάρα, Ριχάρδος Δεύτερος, το Ρέγκβιεμ ενός βασιλιά, Ουίλιαμ Σέξπιρ, με πρωταγωνιστή τον Τάσο τον Νούσια. 9 η ώρα, αύριο Παρασκευή, στο Θέατρο Αθήνεων, στη Βασιλίσσης Όλγας. Για όσους και όσες δεν έχετε όχημα, η στάση του λεωφορείου είναι περίπου 30 μέτρα από το θέατρο. Τόσο μα τόσο απλά. Από το κέντρο προς το θέατρο είναι 60 μέτρα. Και πολλά έβαλα. Το Αθήνεων. Το Αθήνεων. Για να μην μπερδευτούν, ας πάρουν ένα ταξάκι, μπαμ, μπαμ, να τους αφήσει μπροστά. Μπράβο. Δίνουμε δύο διπλές για Θανάση Γκαϊφίλια στο Ξέφωτο, στα Λαδάδικα. Για Θανάση Γκαϊφίλια, από τις πιο τεράστιες μορφές της ελληνικής μουσικής. Ο Γκαϊφίλιας τώρα πρέπει να είναι 71 ετών, αν θυμάμαι καλά. Γκαϊφίλιας, Σωτήρης τον ξέρεις. Θανάση Γκαϊφίλιας, τεράστια μορφή. Το ατελείωτη εγκρονή. Εγώ που ασχολούμαι. Καλώς. Ο Σωτήρης που ασχολείται. Να σου πω τι είναι ο Γκαϊφίλιας. Τεράστια μορφή. Να σου δώσω μουσικό στίγμα. Ναι. Τι είναι folk, folk, τραγουδοποιός. Και τραγουδάει ο ίδιος. Τραγουδοποιός. Γεννημένος Σουφλί, μένει μόνιμα στην Κομωτινή εδώ και 1,5 αιώνα. Το Σουφλί. Ενώ ήταν χρόνια κάτω στην Αθήνα, τα απαρνήθηκε όλα και έφυγε. Και πήγε εξωτερικό, γύρισε και μένει μόνιμα στην Κομωτινή. Δεν θέλει να ακούει ούτε για Θεσσαλονίκη, ούτε για Αθήνα, ούτε για τίποτα. Γιατί πέσει εξορμά από εκεί. Ναι, κατεβαίνει μόνο για live.
το χρόνο. Άρα και εγώ να λέτε τα απαρνήθηκε όλα, έφυγε από Θεσσαλονίκη και πήγε μένει στο Βαθύλακο. Τα απαρνήθηκε όλα. Εσύ επαγγελματικά. Όχι, στο Βαθύλακο. Όχι. Επαγγελματικά έχει βάσει εδώ. Γιατί ο Γκαϊφίλια, αν είχε βάσει την Αθήνα. Ο Παφούλια τώρα δεν είναι στο. Θα έπαιζε 800 live το χρόνο. Πρόσεχε που σου ξεφύγει το μήνυμα, μην το διαβάσει. Μην διαβάσει τίποτα, Χρυσάθε. Γιατί είναι απαντήσει. Θα σου πω, θα πούμε τώρα με Μιχαλή. Λοιπόν, στο ξέφο το Θανάση Γκαϊφίλια και δίνουμε και ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή οράσεως από τα Opticon Express. Τε Κουιζάκι Παναγιώτη Παπαδόπουλα, σεζόν 82-83. Καλαθόσφαιρα, Άρης Πάοκ, Πάοκ Άρης. Τι έχει συμβεί στα δύο αυτά παιχνίδια που δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ. Γιατί δεν ανεβαίνει λίγο παραπάνω στα 85-86. Ανάμεσα. Γιατί έγινε κάποιο σκηνικό, ρε παιδί μου, το οποίο δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Μοναδικό. Μοναδικό, δεν έχει ξαναγίνει. Στην ίδια σεζόν. Ναι, στην ίδια σεζόν. Είτε στο ΠΑΟΚ και στο ΠΑΟΚ και στο Άρης ΠΑΟΚ. Ποιο είναι αυτό. Ποιο είναι αυτό. Έτσι. Να πούμε ότι ο φίλος ο 905 απαντάει λάθος, προσπάθησε πάλι, καλέ μας φίλε. Οι άλλοι απαντάτε σωστά. Οι άλλοι απαντάτε σωστά. Επειδή έλεγε τα μήλα και αυτά και τα λοιπά, λέει ο άλλος πήρε κόκκινο στυλό και γράφει μπλε. Τέτοια θέλουμε. Έτσι, μπράβο. Τέτοια θέλουμε. Ναι. Έτσι, για το με αφορμή το πρόμο βιντεάκι τη Κατερίνα Ζωτοπούλου. Έχει πάρα πολύ ψωμί. Η μόνη πρόμο που θα κάνουμε είναι την Κατερίνα καινούριου. Καλή. Αλλά προτιμώ Ζωτοπούλου. Mm. Και έρωτα του Ζαγόρα, έτσι. Ποιο. Ο Ζαγόρα είναι πορωμένο με Ζωτοπούλου. Πορωμένο, άρρωστο. Όχι. Καλά, συγγνώμη. Ο Ολυμπιακός είχε πάρει τον Βέλεθ μέχρι χθες. Τον Φραν Βέλεθ. Σήμερα είναι απαγορευτικές. Σήμερα είναι απαγορευτικές οι απαιτήσεις του Άρια Βέλεθ. Καλά, αφού τον είχαμε δώσει, είμαστε τσιράκια του Ολυμπιακού και τον δώσαμε. Καλά, ακόμη δεν τελείωσε η ιστορία. Περίμενε, εντάξει. Περίμενε τώρα. Δεν, εντάξει. Δεν τελείωσε ακόμη. Τελείωσε. Μα, ναι, δεν τελείωσε, αλλά ούτε χθες είχε τελειώσει που το δίναμε τελειωμένο. Εντάξει. Αυτό σου λέω. Είναι όπως η CIA. Καλά, λέγεις πριν δύο μήνες εδώ. Ήρθαν εδώ πέρα, τον ψάχνουν και δεν το βρίσκουν και ακόμα δεν τον πιάσανε. Ναι. Όχι, όχι. Η CIA δεν μπορεί να ψάχνει εδώ μέσα. Ο εισαγγελέας, βέβαια, που τον είχε μπροστά του την ώρα που έγινε το περιστατικό και έπρεπε να τον πάρει με αυτόφορο, τον άφησε να φύγει. Αυτό που ψάχνει η CIA. Αχαμε τώρα. Μην τον ερωτήσει τώρα. Αλλά σε ασλαμί. Μήνυμα Γιώργου Ιταλού. Είχα και καλύτερες ρε χαλιαμούτρα. Ασχημόχτιστε. Λέει εμένα χαλιαμούτρα και ασχημόχτιστο. Εννοεί ότι είχε καλύτερες ο Γιώργος Ιταλός από την Οτοπούλου. Ο καθένας τώρα τι θέλει. Ό,τι θέλει μπορεί να λέει ο καθένας. Δημοκρατία. Τι χούει να πηγαίνει του πει στη δουλειά. Ελευθερία έχουμε. Ηλία καλημέρα. Κλασικός ο Ηλίας για θέατρο. Καλημέρα Ελένη. Σχετικά κλασική και η Ελένη για θέατρο. Να είστε καλά παιδιά. Έτσι SMS-ικά στέλνετε. Γραμμές θα ανοίξουμε μετά τις 11. 23, 10, 287 και 3 οκτάρια. Στη Σοβιετική Ένωση πώς είχε μείνει, είχε μείνει καιρό. Όχι, για live πήγε. Και έγινε χαμός. Ναι. Υπάρχουν φωτογραφίες, ναι. Φίλε, γκομενάρες. Αγκαλιά με τον Γκαϊφίλια δεν θέλει. Δεν μου κάνει τίποτα. Πάνω σκηνή. Σου λέω, ξέρεις τι. Βγάζει την ατελείωτη εκδρομή το 75, πρέπει να πήγε 78 με 79. Εκεί. Φίλε, γκομενάρες. Με μείνει ένα 85 κορίτσαρι αγκαλιά πάνω στη σκηνή. Τα σκηνικά είναι Σάκης Ρουβάς. Μεγάλος Γκαϊφίλιας. Όσοι πάτε από Κομωτινή, βρεθείτε προς Κομωτινή, περάστε από το στέκι του Ανάση Γκαϊφίλια. Όπου με νέα παιδιά φτιάχνουν μουσικές και πολιτισμό. Αρνούμενοι να κατεβούν παρά έξω. Την Ένωση Εργαζομένων της ΕΡΤ που έβγαλε ανακοίνωση, είπε τίποτα. Ούτε καν το ξέρω γιατί δεν με ενδιαφέρει. Στην ΕΡΤ. Μια και είσαι μέσα, Αλεξάνδρε, βοήθαμε, σε παρακαλώ. Συγγνώμη! Ξάνθη, κράτησε 80 εισιτήρια 75 διαδέσει στου φιλάθλου για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Ούτε ένα, μάλιστα. Για του φιλάθλου τι να την κάνει, Ξάνθη. Τι? Η Ξάνθη με του φιλάθλου τι να τη κάνει. Για του δικού τη, ρε. Η δική τη είναι στο γήπεδο. Οι 75 θα πάνε λίγο 80. Όχι, όλο το γήπεδο θα είναι ΠΑΟΚ. Α, χαμένε τώρα που θα πάνε. Α, ΠΑΟΚ. Ευτυχώ εκεί δεν περνάτε μέσα από την πόλη. Ευτυχώ. Τι είναι. Τι τα ξέχασα, τα δημοσιεύματα βγήκανε. Ποια λες. Βρίζας, Γκοντζάρεβα, αυτά. Πιο κοντά λίγο, χρήσατε λίγο όλα... πιο κοντά. Βρίζας. Του Ολυμπιακού, πάντως. Πώς είσαι. Δεν θυμάμαι. Καθόλου. Αν ακούει ο... Ποιο. Ξεχνάω το μικρό τώρα. Ο Σέρβος ο Γιώβιτς της Άιντραχτ Φραγκφούρτης. Ένα φέραν αυτή. Το είδα. Είδα τα γκολ. Με 10 μήναν. Ρε εσύ παλικάρι μου. Θα σου πω αλητία κάνει ο άλλος. Ένας κανιβαλό. Φιλικό, ναι. Φιλικό, ναι. Ρεσί Γιώβιτς, που παίζανε, το παιχνίδι είναι φιλικό. Στη Γερμανία. Ναι, κάπου στη Γερμανία. Ναι, Γερμανία-Σερβία. Έλξε 1-1. 0-1 με κεφαλιά του Γιώβιτς. Πολύ ωραίο γκολ. Ο Πρίγκιπς δεν έπαιξε. Είναι σε φόρμα. Α, κάτσε. Το ψωμί είναι αλλού. Αυτός που έβαλε εδώ. Ο Βουτυρό, με παίζεις βέρνες ακόμα. Αυτός που έβαλε εδώ.
120 τόσα γκολ. Ωρε κορόιδο. Τι εκεί έχει βάλει μόνο ένα και με το ζόρι. Ωρε κορόιδο, 10 εκατομμύρια να πήραμε τσέπη. Το ψωμί είναι αλλού. Να μας πείτε πώς δεν βάζει το παλικάρι εκεί πέρα που εδώ που τους πυροβολούσε όλους. Αυτός ο Σαουδάραβος που αγόρευε τον πρίγκιπα του Μίσιλου βουτσάζει την ελληνική ταινία. Κεφαλιά και το κοιτάει ο της Ξάνθης, αυτός ο Χάνορ Κάν, πώς λέγεται, ο Χασάνογλου το παιδί. Το κοιτάει τα 5 μέτρα, το κοιτάει έτσι. Απίστευτο. Ωραία, 10 ζεστά. Ρεσί Γιώβιτς, δεν είπα να κάνεις καμιά χειρονομία να τους κάνεις πάρτα, ράντα, δείξτα. Τι, δεν πανηγύριζε καν. Εντάξει, βγάζεις με ροκάμα του στη Γερμανία. Ναι. Ωραία, ναι. Μαζί σου. Ρε φίλε, πίστεψα πρώτον ότι τον γκολ ακυρώθηκε. Δεύτερον, λέω αυτός έπαιζε πρώτα στη Γερμανία. Yeah. Εννοώ εθνική Γερμανίας. Yeah. Κατεβάζει κεφάλι, κάνει μούτρα. Μου το λέω, το ακύρωσε. Τα πάτε καλά, ρε εσύ. Εντάξει, δεν λέω τους κάνεις τους ανθρώπους. Να, φιλικό είναι, εντάξει. Γιώβιτς. Αλλά, οκ, okay, πάει αυτό. Yeah. Τι κάνεις εσύ, ρε Κανιβάλοφ. Καλά, φιλικό είναι. Ρε Κανιβάλοφ. Στο τελειώνει, φιλικό παιχνίδι. Θέλει για να λήξει 2 λεπτά. Ρε Κανιβάλοφ. Δες πως πάει πάνω στο Σανέ. Το πόδι του δεν κόπηκε στα 3, βάλε και δες το. Ναι. Δες το τώρα. Αν το έκαναν αυτό σε παίκτη του ΠΑΟΚ. Θα ουρλιάζαμε. Ο παίκτης που το έκανε. Δικαίως. Δεν θα έβγαινε από την Τούμπα, το πιστεύω. Φιλικό στον Σανέ, βρε βλάκα. Πάει για Champions League. Βρε Κανιβάλοφ. Φιλικό. Τελειώνει, μένουν 1-2 λεπτά. Και κάνεις αυτό το. Είναι δυνατόν. Και εσύ τι ντύρλα ήρθε σήμερα. Πάει για Champions League, για Λίβερ που μιλάει. Τι, για City μιλάει. Για Λιρόι Σανέ. Και εγώ τόση ώρα λέω, λε Σανέ και λέω, τι λέει ρε φίλε. Όχι το Μανέ, ας το Μανέ, βάρα τον, εντάξει. Εντάξει. Όχι, κόκκινο, ρε, κόκκινο, και είναι. Μανέ, και Μανέ κόκκινα να ήταν. Φορά και η Λίβερπουλ, μπερδεύεσαι. Ναι, και ο Μανέ να ήταν, ναι. Έλεος. Να κάνει να το πουλε ένα με Λίβερπουλ. Να κάνουμε πλάκα, έτσι. Το να δω να πάει παίκτης έτσι σε φιλικό. Δεν είναι φίλοι, και επίσημο να είναι. Αλλά σε φιλικό, τελειώνει, σε λίγο τελειώνει, 2 λεπτά μένουν, 3, πόσα είναι. Πας καλά. Θα αποκλειστούν στα μητέλικα μάρια. Οι ποιοι, οι Γερμανοί. Η ψή μάτια μου. Η City, η City. Άσε με το πάνω. Σε κοιτάω και σοβαρά, λέω κάτι θα πει. Εντάξει. Άσε με το. Αν το δούμε και αυτό τώρα. Θα έρθει. Ποιο αγόρι μου. Ποιο. Τι θες, τι έπαθες. Τι παθαίνεις, τι. Χαζαλέ. Θέατρο, χαμός γίνεται εδώ πέρα. Αυτό του έκατσε μια ιστορία αυτή με τον Ρονάλντο τώρα. Έβαλε 3 γκολ μετά που κατεβήκαν οι άλλοι. Ατραγική, άστο. Πιο καλά πήγαινε ο Πάοκ. Δηλαδή, ο Πάοκ ο φετινός δεν αποκλειόταν έτσι. Όπως πήγε Ατλαντικό. Σωτήρι το είδε καθόλου αυτό. Ατλαντικό Μαδρίτη. Ποιο, ο καλύτερα να πήγαινε ο φετινός Ηρακλής. Το 1/3 δεν τη βγάζει 90 λεπτάκι μέσα. Σου λέει θα τη βγάλω. Θα του τρέξει η City, δεν θα την πατήσει όπως πέρσι. Όπως πέρσι. Πέρσι πρόπερσι που του έκανε μάγκες. Που του τρέσει, του πεθαίνει. Όχι, η Tottenham. Που του τρέσει του γέροντες, του σεβάσμιους. Μέσα στην Αγγλία αποκλειστική Tottenham, ρε Μάρι. Αυτοκτόνησε στο πρώτο μάτς. Εκεί που του τρέσει και δεν του πεθαίνει. Στο 2-0 σβήνει τον Γκάζι ο Ποτσετίνο. Το έδωσε εκείνο ο Ποτσετίνο. Εκείνο ο Παντελίδης θα το πήγαινε 4-0. Κάτσε πέρα και την Tottenham. Εκείνο, αν λέγανε στον Παντελίδη. Κάτσε στο πάγκο από το 2-0 και μετά θα το πήγαινε 4-0. Πάτησε ο άλλος σε φρένο. Το σβήσε τελείως. Καταλαθούμε τώρα. Λοιπόν, πάει αυτά. Τι άλλο έχουμε. Παναθηναϊκός αυτοκτονούσε χθες. Βασικά αυτοκτόνησε. Συνέχεια μπροστά 18 με 20 πόντους. 20 πόντους ήταν στο ημίχρονο. Ναι. Πώς είναι από ήταν στο ημίχρονο. Και με το ζόρι πήρε την νίκη 72-70. Με το ζόρι. Καλή, πασχολή, εντάξει, με το ζόρι. Ναι. Και αυτό γιατί ήθελα να καλύψει το λέω επειδή ήθελα να καλύψει τη διαφορά των 9 πόντων πρώτο μάτς, έτσι. Ναι. Και είναι μπροστά σε όλο το μάτς καλαμπούρι. Καλαμπούρι. 9 πόντους κάτι κάποια στιγμή. Είναι πολύ μεγάλο το όριο. Φυσικά εννοείται. Γεμάτο. Οι σκηνές συγκινητικές, το γήπεδο διαχώρητο. Ναι. Απίστευτη σιωπή. Ενός λεπτού σιγή. Απίστευτη. Και μετά κόλαση με πάρα πολύ ωραίο σύνθημα. Πέρα από, πέρα από το Θανάση Ψυχάρα Παναθηναϊκάρα. Ένα πάρα πολύ ωραίο σύνθημα που είναι 4 στίχοι με τον Θανάση Γιαννακόπουλο. Για τον Θανάση Γιαννακόπουλο. Πάρα πολύ ωραίο. Μάγκα. Αυθεντικός Παναθηναϊκός. Μην το σκοτώσω τώρα. Είναι με 3-4 επίστα χαρακτηρισμούς. Πάρα πολύ ωραίο. Φανταστικό. Φανταστικό. Φανταστικό έχει βγάλει σε πλακάτ ο Μιτσάρας. Ο θρυλικός Μιτσάρας. Συγγνώμη, ο Μιτσάρας. Ο Μιτσάρας, ναι. Ο Μιτσάρας, ναι. Για ποιον. Γενικά, θυμάσαι που έμπαινε στο γήπεδο και έβγαζε ρε παιδί μου κάποια πλακάτ. Α, διάφορα. Διάφορα, ναι, ναι. Διάφορα. Ναι. Καλά, εντάξει. Μας φαίνονται τεράστιοι γιατί είμαστε. Νάνι. Γονατισμένοι. Αυτό το κρατούσε ο. Δεν το θυμάμαι καθόλου. Ναι. Δεν το θυμάμαι. Σε ποιο, τι αγώνα. Δεν θυμάμαι. Νέα Σμύρνη πάντως ήταν. Δεν το βλέπω τώρα. Είναι καλά, ρε ο Μιτσάρα. Δεν το βλέπω τώρα. Ασχολέθηκε. Πόσο καιρό δεν το λέω. Δεν το ήξερα εγώ. Και ο Σωτήρης δεν το ξέρω. Είσαι σίγουρος.
δύο χρόνια τουλάχιστον. Ναι. Συγγνώμη, το ξέχασα. Έτσι λένε ότι δεν έχει πεθάνει, ότι έχει κρυφτεί κάπου κτλ. Μύθος, ας πούμε. Αλλά έχει ανακοινωθεί, ρε παιδί μου, ότι πέθανε. Ειλικρινά δεν το ξέρω. Κάνω λάθος εγώ, αλλά δεν νομίζω. Δεν το ξέρω. Παιδιά, αν γνωρίζει κάποιος, αν ο θρυλικός Μιτσάρας. Πόσο καιρό έχει δει σε κάμερες. Αν ο θρυλικός Μιτσάρας των Αθηναϊκών γηπέδων. Ζει ο άνθρωπος, μακάρι να ζει. Έτσι. Μπορεί να έχω να δω κάποιον 15 χρόνια. Ναι. Και να ζει. Συγγνώμη, το Μάκη το Μανάβη, έχω να το δω, ρε φίλε. Δεν πηγαίνει ο Μάκη το Μανάβη, δεν ναι. Πηγαίνει. Κάθε Κυριακή το γιατί, φυσικά. Γιατί ναι. Άλλο πάω και αγάπησε, άλλο πάω και ξέρει ο Μάκη. Και σκηνικό φοβερό στο σε, φίλε, με Ατήλιο, μετά που χάσαμε Ολυμπιακού Πάου και 20 Μαρτίου του 1994, σώτο. Κάνει ο Ατήλιο, ρε παιδί μου. Είχε πάει εκεί, Όχι, ρε. Είχε με την τρομπέτα. Σε ποιο ήσουν εσύ κάτω, ρε. Στο Final Four. Α, στο Final Four. Κάνει με την τρομπέτα ο Ατήλιο. Ακού, Μάρι, όχι το ευρωπαϊκό. Στο πάω Κάρι Σάκη να κλείσει. Το 99 ήταν αυτό. Με τα χιόνια. Με Κρισμάρβιτ Πανιόνι Πάκου ήταν από εδώ. Βρε, δεν κατέβει σε Final Four. Κατέβηκα με την Πενετών με τον Ναι. Αυτό τον σου λέω. Ναι, άλλο αυτό. Αυτό λέω. Μην μπερδεύει. Καπινί. Κάνει το τέτοιο. Με την τρομπέτα. Με την τρομπέτα. Τέτοιο ρε. Την ώρα που τελειώνει ο Μιτσάρα σε παιδί μου και είχε συνέβη εκεί την ώρα και πηγαίνει με την τρομπέτα. Τάκι το χτυπάει το Μιτσάρα. Πάει χαρακτηριστικό. Αν ήταν μαλλί, έχω δει αυτό εσύ. Πρέπει να το έχω δει αυτό. Κάτι μου λέει. Φίλε, Θεό Μιτσάρα. Κάτι μου λέει. Αλλά μακάρι να ζει ο άνθρωπος. Μακάρι να ζει ο άνθρωπος. Μακάρι, αλλά. Αφού το είχαν ανακοινώσει κιόλα. Έχει πολύ καιρό. Μάριε, επειδή πλησιάζει. Αν το γνωρίζει κάποιο. Θα πεθάνει όλου. Εντάξει, καταλαβαίνω. Εσά, εγώ το είπα. Αυτό λέει. Ότι εγώ και σου τίριζα. Σκέφτεστε αυτό το πράγμα συνέχεια. Εντάξει. Γι' αυτό πήγε και στην εκκλησία. Εγώ λέω ότι ο άνθρωπο πρέπει να ζει. Αυτό γιατί δεν το λε. Ποιο πήγε στην εκκλησία. Γέρι. Ο Μάριο πάει. Δεν είναι γέρος. Και ειδικά οι γυναίκες. Ειδικά οι γυναίκες. Ναι. Να σου πω και εμένα με πιάνω φίλο να σου πω κάτι. Τι θες να πας εκκλησία. Άσα δε ρε. Ξαφνικά. Δε σας, ρε. Θα μπει στην εκκλησία και θα σκέφτεσαι την τρέμει εσύ ρε. Κάνω συχνά πυκνά το σταυρό μου. Άκου λίγο. Όσο μεγαλώνεις φίλε. Μπράβο. Ειδικά η γυναίκα. Λέει, αλήθεια λέει, αλλά παρόλα αυτά να σου πω κάτι. Με τα Rotten Christ και τα λοιπά δεν σώζε εσά. Ό,τι είπε, είπε. Δεν σώζε, φίλε. Να το πουλού ένα μήλο. Να. Μα ούτε ένα χαζό μήνυμα δεν μου στέλνει πια. Γιατί. Η αγάπη είμαι. Συγγνώμη, αγάπη. Μήπως είναι κανένα από YouTube για τέτοια αυτά τα στο που κλάρεις. Όχι, 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 όχι. Χαμένο, νομίζω ότι και πέρασε. Δεν πέρα χαλά. Ωραία μουσική πες από κάτω. Κάνα κομμάτι θα ακούσουμε. Έχει το χαλί, έχει το χαλί. Βάλε πάλι το τόκι. Συγγνώμη. Πολύ ωραία είστε. Και οι δύο παίζουν με τα κινητά. Και εγώ επαγγελματίας, εδώ απίκο. Η ποιότητα της εκπομπής. Αγάπη, διαπιστώνω τώρα ότι μου έχει φύγει επαφή. Θα σου στείλω καλά, πες θέλεις μήνυμα, να είσαι καλά. Θες να βάλω μέρος και το 83-49-34, που είχα την μπάλα ο Γκάλης από Πάσχου για να μην χαμένε. Ας το λίγο να ακουστεί, να ακουστεί λίγα για να μιλήσει ο άνθρωπος, να ακουστεί λίγο ο άνθρωπος, ας το λίγο και μετά σχολιάζεις. Στη μεγαλύτερη μετακίνηση οπαδών που έγινε σε αγώνα μπάσκετ, έτσι. Καθαρά. Μπουντούρης για 71-70, ξανά μπροστά ο ΠΑΟΚ. Έλα, κλείσ' το άντε. Αν βάζω εγώ κανένα ηχητικό, ορμάτε και οι δύο εδώ πέρα με φάτε. Σαν αδελφικό σου, τώρα ανοίγει το πορτμπαγκάζ. Καλά, έχει κιόλα μήνυμα. Πότε σε ο ήλιο. Άσε ρε τώρα, πότε σε. Να κολλάει λίγο με κάτι που έχουμε πει. Ναι, ναι, τώρα κολλάει εγώ η Ακοπίνη. Βενετών ΠΑΟΚ. Πάμε σε διάλειμμα. Τρώμε τον χρόνο. Πάμε σε διάλειμμα. Για τον Κεν Μπάρλοου. Κλείστε τη μουσική. Κλείστε το χαλί. Για τον Κεν Μπάρλοου. Τα έχει πει όλο Ζαγόρας. Όλο Ζαγόρας. Με 6 λέξεις. Τον πήγαινε στον Μπάρλοου. Ναι. Αμερικάνος που δεν καρφώνει. Καληνύχτα. 400 χρόνια έπαιζα στα Final Four και τα λοιπά. Στην Ελλάδα δεν έγινε. Και ήρθες μέσα στην Αθήνα και το χάσες. Χαμένε. Ενώ αν το έπαιζε ένα ο Άρης. Αφού μαγκίτσες ήθελες με τον Μαγκή να κάνει ο Γιαννάκης εκεί πέρα. Τι να σε κάνω στο Μόναχο, φίλε. Ακοπίνη. Τι να σε κάνω, ρε Βόκο. Δεύτερη ώρα της Τρόικας εδώ πέρα. Μοναδικός Σωτήρης Δασκαλάκης μου έδειξε τώρα ένα εξώφυλλο της θρυλικής Βεντέτα περιοδικάρα, φανταστικό περιοδικό, με την οικογένεια του Μίμη Δωμάζου και της αείμνηστης και μεγάλης Βίκης Μοσχολιού μαζί με τα κοριτσάκια τους. Και εσύ που τρέχει πάνω στη ζωή και όλο μαζεύει η γραμμή, όλο τελειώνει. Τι κομμάτα, το λατρεύω φίλε. Όμορφο, ωραίο. Μπρε αγάπη, καλά που πήρες εσύ, καλά πες το μήνυμα. Λοιπόν, οι διαγωνισμοί, μην καλείτε ακόμη, σε λίγο. Μην καλείτε, να τα πάρουμε λίγο ήσυχα, να δούμε τι έχουμε. Σε λίγο, είστε πορωμένοι και μετά περιμένω 5, 6, 7. Σε 3 λεπτά, ανοιχτές γραμμές.
Δύο εισιτήρια. Άρης ΠΑΟΚ, ματσάρα στο μπάσκετ. 6 ώρα το Σάββατο. Δύο διπλές. Θανάσης Γκαϊφίλιας. Αύριο Παρασκευή. Στο Ξέφωτο, στα Λαδάδικα. Πραγματικά τεράστια και εμβληματική μορφή. Ρομαντικό παραβάτι. Τον είχαν χαρακτηρίσει κάποιοι και πολύ 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 σωστά από τις αρχές των 70's μαζί με άλλους ρομαντικούς παραβάτες, ιερήμορφοι θα έλεγα. Και δύο διπλές για τον Ριχάρδο δεύτερο, το Ρέγκβιεμ ενός βασιλιά στο θέατρο Αθήνιων. Και αυτό αύριο, ώρα 9 η έναρξη με τον Τάσο Νούσια στον ρόλο του βασιλιά Ριχάρδου το δεύτερο. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ένας Γιαννιώτης άσος, παικταράς ηθοποιός, να ερμηνεύει τον Ριχάρδο τον δεύτερο. Και φυσικά ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή Οράσιος από το Opticon Express με το Παπαδόπουλας Quiz. Δώσ' το Παναγιώτη. Σεζόν 1982-83, ΠΑΟΚ Άρης και Άρης ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Στα δύο αυτά παιχνίδια υπήρξε μια ιδιαιτερότητα που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Ούτε πριν από, αυτά, πριν από εκείνη τη σεζόν, ούτε μετά από εκείνη τη σεζόν. Μόνο εκείνη τη σεζόν έγινε και στα δύο παιχνίδια. Έχουμε μέχρι στιγμής τρεις σωστές απαντήσεις. Τρεις. Έτσι. Ο Τιμολέων, για όλα αυτά FM κενό, ονοματεπώνυμο, Άρηση Θέατρο η live και την απάντηση για τα γυαλιά, αποστολή στο 54-526. 54-526. Ο Τιμολέων μπαίνει για τον Άρη και λέει: καλησπέρα στην πιο όμορφη παρέα. Τέλος πάντων. Μάντσεστερ διπλό στο Camp Nou. Στο Camp Nou. Είσαι αδερφός, Τιμολέων. Το ένα εισιτήριο του Άρη είναι δικό σου. Είσαι αδερφός. Παλικάρι, πες μου. Πώς θα σου φαινόταν να αφήσεις το μηχανάκι, φίλε, και να μπορούσες να αποκτήσεις το νέο Fiat 500X εντελώς άτοκα και με δωρεάν το αυτόματο κυβότιο? Θέλω το μηχανάκι μου. Αν είσαι επαγγελματία. Πάει! Στο πεδόνι όλα φεύγουν. Έχει πάει! Φεύγουν! Καρατζιά, πώς το λένε, δεν είναι καταστροφική. Κουματζιά. Ο Ιβάου Ματζιά! Αν είσαι επαγγελματία όμως. Ναι. Θα μπορείς να βάλεις και το μηχανάκι σου πάνω στο 506, φιλέ. Με κάνεις βασιλιά. Πόσο σου φαινόταν να μπορείς να αποκτήσεις το ιδανικό επαγγελματικό αυτοκίνητο εντελώς άτοκα? Με κάνεις άρχοντα, είναι καταπληκτικό. Στη Fiat Κουματζιά, λοιπόν, φιλέ, ναι, θα πας, θα έχεις και το μηχανάκι μέσα στο 506. Mm. Γιατί όχι μόνο το Fiat 506 μπορούμε να πάρουμε, αλλά και τα επαγγελματικά Ντόμπλο και Φιωρίνο. Για να βάζει και το ταξί αυτός μαζί. Κουματζιά, όλα άτοκα. Κουματζιά είσαι που λένε. Στα 20, ίσα. 2310-753.000 η Fiat στη Θεσσαλονίκη. Άλλο μία φορά, σε παρακαλώ πολύ. 2310-753.000. Μουσική Σωτήρη. Κλείστε, Σωτήρη. Α, στο Σωτήρη, καλά πηγαίναμε. Ο, δώσε, δώσε, ωραία, αυτά τα γουστάρω, δώσε, δώσε. Δώσε, Σωτήρη. Γεννημένος με τέτοια είσαι. Όχι, ποια είναι. Ναι, ποια είναι. Τα πάω αυτά, αυτά τα πάω. Διριντάχτας. Αυτά τα πάω. Αυτόνομος, αυτόνομος διριντάχτας. Πήγα σήμερα το πρωί, δεν κάνω πλάκα, να πάρω τηλέφωνο το Σωτήρι του Δασκαλάκη. Ήξερα ότι είναι εδώ. Λέω, αν προλάβει, να βάλει λίγο air. Φίλε, την εκπομπή Καρουζέλ την έχεις δει? Έχει καλεσμένους από το χώρο της μουσικής. Και έχει σήμερα ποιον? Όχι ρε φίλε, γιατί δεν το χαμηλώσει. Δεν ακούω. Τι να ακούσεις? Έχει έναν από τους κορυφαίους drummer στην Ευρώπη, τον Νίκο τον Καπηλίδη. Πρέπει να είναι τώρα ο άνθρωπος γύρω στα 60. Και αναλύει τι παίζει αυτά που παίζει. Και μιλάει για το ζεϊμπέκικο, πώς το παίζει αυτός. Με τρεις διαφορετικούς τρόπους. Για να γίνεται πιο επικό, πιο ογκώδες, πιο σαν να βγαίνει κάτω από τη γη. Και το δει εκείνη τη στιγμή, το δείχνει. Από κάτω παγωτό όλοι. Καπηλίδωνε, Σωτήρη, θα πάω σου βγει η ψυχή. Δεν υπάρχει. Ο γιος του Ντραμεράκλα, ο Μιχάλης, καλημέρα Μιχάλη, αλλά ο μπαμπάς είναι άστο. Έχει 800 μαθητές. Δεν υπάρχει. Του λέει το παιδί που το παρουσιάζει, που είναι γατόνι μουσικός και παίζει μπάσο. Δείξε μου, λέει, να πάμε, λέει, μαζί. Πώς άλλαξες το ζεϊμπέκικο εσύ? Δεν υπάρχει, Σωτήρη. Δεν υπάρχει αυτός. Εν τω μεταξύ, λέει ο 980, εν τω μεταξύ έχει βιντεάκι του Μπάρλου με καρφώματα μόνο. Με καρφώματα μόνο. Ψάξε το, καληνύχτα Μάριε. Να το βρούμε αυτό. Να το βρούμε. Να το βρούμε. Λέει γενικά ότι στον αγώνα δεν κάρφωνε. Εγώ! Μέσα στον αγώνα. Μέσα στον αγώνα. Παιδιά, εγώ ειλικρινά, τον Μπάρλοου κάρφωμα. Του πήρε το μεγάφωνο, ρε φίλε. Ναι, τον τηλεφώνησα. Τον πήρε, ρε φίλε. Τον τηλεφώνησα. Τι είναι αυτή, ρε. Μοναδικό πολλά. Μοναδικό. Εμποναδικό, ναι, άμα ήταν. Το λέει αυτό ο Παναγιώτη ο 980. Ο 980. Είναι όλα τα λεφτά το πνεύμα του μηνύματος. Εν τω μεταξύ,
Αυτό τέλος, εκεί πέρα κόβεται. Μπράβο, ρε φίλε. Μπράβο. Είσαι ό,τι θέλουμε, μπράβο. Παιδιά, ευχαριστούμε για τη συμμετοχή για το θέατρο. Να είστε καλά. Τρελή συμμετοχή, να είστε καλά. Είναι παραπαντικά αξίζει, έτσι, παραστασάρα. Εγώ, Μπάρλο, Κάρφο. Προφανώς και έχω δει, έτσι. Αλλά τι εννοώ, ρε παιδί μου. Λέβιγκστον. Λέβιγκστον. Έχω βαρεθεί. Κλειφ, κλειφ, κλειφ. Εντάξει. Τζόουνς. Μάικ. Έχω βαρεθεί. Μορόλα. Δηλαδή, προφανώς και έχω δει Μπάρλο, Κάρφωμα. Αλλά εννοώ να καρφώνει, ξέρεις. Εγώ έχω δει και πάσα. Να καρφώνει. Με τη Ρεάλ. Του Μπάρλου. Του Μπάρλου, Δεν είναι ο Μπάρλου. Ο Φασούλας είναι ο Μπάρλου. Έχετε κάνει τόσε πολλέ λάθο πάσε. Όχι, τον μπερδεύει όμω το 91 που χάσαμε τον τρίπο του Γιαννάκη. Κάνει λάθο πάσα ο Μπάρλου. Ο Μπάρλου την κάνει. Εκείνη είναι. Ο Μπάρλου είναι εκεί. Αλλά έχει μείνει ο Φασούλας γι' αυτό. Όχι, όχι. Έχει πρωτοκαθεδρία. Ο Μπάρλου είναι με τον Γιαννάκη, ο Φασούλας με τη Ρεάλ. Μπράβο, ωραία. Και κάνει και άλλο λάθο πάσα ο Φασούλας. Σε ένα μάτι και ζουστά είναι τρίπο του Ιωάννου και το χάνει ευτυχώ. Θυμάσαι. Τι ευτυχώ. Τι έγινε μετά. Ναι, την επόμενη χρονιά, ναι. Και μετά ναι. Τι έγινε. Τι έγινε. Κερδίσαμε, εντάξει. Αλλά πάρει κανένα μαρακι. Κάνει χαζομάρα Φασούλα. Καρφώνει και τι κάνει. Παίρνει την πάλι την πετάει στο δίκτυο. Την κλωτσάει. Την κλώτσε, το θυμάμαι αυτό, ναι. Ωραία, και. Τίποτα. Σφαγή τη Ετσία δεν έδωθηκε τεχνική ποινή. Α, τεχνική ποινή, εντάξει, ναι. Οκ, εντάξει. Εγώ σε ευχαριστώ που κολυμπάω στο βυθό σου. Σάκι μα φτάνω στο λαιμό σου. Ευχαριστούμε τον Σκιάθο. Και σκιάθο, ανοίξαμε. Ακούς, μυρίζεις, γεύεσαι βυθό. Με 4 βρουλάκια, τσιπουράκια και 2 μεζεδάκια. Αγνώστε 2-36 Μπολίγνη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-66-2376. Ανοίγει και Σκιάθο ο βυθό. Ψάχνει και σερβιτόρου. Όσοι θέλετε να συνδυάσετε. Όσοι θέλετε να συνδυάσετε δουλίτσα και διακοπές μαζί, ναι. Δηλαδή δουλειά το μεσημεράκι, το πρωί, βουτιές και τέτοια. Ή το βραδάκι, κλαμπάκι και τα λοιπά. Πας στο βυθό, φίλε, και δουλεύεις κανονικά. Μπαίνεις Facebook βυθού ναι. Και έχει και στη Σκιάθο πλέον. Παίρνεις το δελφίνι, κρακ, σε μια ώρα είσαι μην εκεί. Μην πάει και δουλέψει ο Ντάνος, γιατί μετά μπορεί να βγάλει και βιβλίο. Ο Ντάνος λείπει. Θα βγάλει. Ο 500. Ζηλεύεται. Καταρχήν ζηλεύεται γιατί δεν έχει τις γυναίκες του. Σε καμία των περιπτώσεων. Το θαυμασμό το που απολαμβάνει καθημερινά, ειδικά ο Σλαμάς το ζηλεύει αυτό πάρα πολύ. Το σταματάει στον δρόμο 3-5. Πάρα πολύ. Περισσότερες έχει. Το ζηλεύει στον Τάνο. Πάρα πολύ. Τον Τάνο το ζηλεύει πάρα πολύ. Ο οποίος είπε ότι έχασα την παρθενιά μου στα 14 από μια Νορβηγίδα. Εκεί εμείς που είχαμε χτίσει από γυναίκες. Άκου τώρα άλλο. Πάρθεν. Με Νορβηγίδες έχω ωραία σκηνικά. Σκηνικά δεν έκανα τίποτα. Έτσι χαβαλέ ωραία. Στο πρώτο ποδάρι της Χαλκιδικής. Wow. Η μόνη σχέση που μπορεί να έχεις με Νορβηγίδες είναι να σε έχουν ταΐσει Σολομό. Περίμενε. Ας τα χέρια μου. Ελάτε λίγο πιο εδώ. Κάπου τον ξέρω. Δες με τι άσχετους έχω να κάνω. Ποιος είναι ο κύριος αυτός. Κάπου τον ξέρω, ρε. Αυτός ποιος είναι ο κύριος. Έλα πιο εδώ. Έλα πιο εδώ. Κι άλλο κι εσύ. Σωτήρη, δεν το βρει κανείς. Δεν το βρούνε. Μοιάζεται όμως. Ναι, ποιος είναι αυτός. Ποιος είναι αυτός. Είναι καλλιτέχνης. Πάνα θεμάσαι, δε με θυμάσαι. Εμένα μου αρέσει πολύ το άλλο όμως. Δεν φταίω εγώ που μεγαλώνω. Παντελής Αρασινός στο στούντιο του Λίβερο. Αυτά είναι το μαλλί. Ναι ρε φίλε. Το μαλλί που είναι. Ο Παντελής Αρασινός είπε αν πάρει πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Άλλος είναι. Τι πιν φοράει. Συγγνώμη το μαλλί που είναι. Τι κονκάρδα φοράει, τι πιν φοράει. Τι να σας πω. Όσο και ετοιμάσου για ξύλο. Ζαφύρι, κλείσε από εκεί. Έχω μια πεζογέφυρα έξω. Το μαλλί σου, πού είναι το μαλλί σου. Παντελή, έλα μέσα. Δεν το ήξερα. Μεταφιέσαι για να μην δίνεις αυτόγραφα. Έλα μέσα. Έλα μέσα. Έλα μέσα. Μεταφιέσαι για να μην δίνεις αυτόγραφα. Έλα μέσα. Παντελή, θα είναι συνό. Αγόρι μου. Καλά είσαι. Ένα δικέφαλο που είχε εδώ, τι είναι αυτό το δικέφαλο. Χρήσανθος Παναγιώτης. Σε πήρε με το ταξί. Μου έδωσε και το σημείο. Μου έδωσε και μου άφησε και 5 ευρώ που τότε, τότε που είχε μαλλί ακόμα. Έλα, μπες, κάτσε λίγο τα πίσω. Έλα, κάτσε. Το καλλιτέχνη το πιάσα όμως. Το καλλιτέχνη το πιάσα. Έλα, Μάρι, κάτσε εδώ. Ο Αϊτός ο τι είναι. Το καλλιτέχνη είναι σχετικό που είπε τώρα. Όχι, μα όλοι είναι καλλιτέχνε. Και να μην ήσουν, θα έλεγα ότι είσαι. Και τη Κατσίκα ο Πέτρο καλλιτέχνη. Μα και ο Ασλαμή. Είναι εδώ με το καλημερίζει με τον Ζαφύρι, τον φίλο, τον μάνατζερ. Που μια μέρα μα υποσχέθηκε, μα φέρει μετάλλικα με Χάρη Κοστόπουλο. Κατεβαίνει ο Τσουκαλάκη. Άρε, Ζάφ, και σε κοιτάζω, λέω ποιο μου θυμίζει, ποιο μου θυμίζει. Ποιο τον κούρεψε, συγγνώμη. Αφού είπε θα κουρευτεί, αλλά αυτό δεν κουρεύεται. Γουλή. Συγγνώμη. Υποσχέσεις, δεν πόση ώρα γυρίζεις με το πιν τη ΑΕΚ στο στήθος στη Θεσσαλονίκη. Δεν το καταλαβαίνω. Εγώ είμαι καλός άνθρωπος. Δεν το καταλαβαίνω. Μην το λες, δεν σε γνωρίζουν, είναι κάφροι με τα λάθη που έχω νομίζω Αριανός θα ορμήξει να ξέρεις. Λίγο πιο κοντά. Παιδιά, δεν έχουμε τίποτα κανονισμένο. Τίποτα δεν είναι, ειλικρινά δεν είναι. Ευχάριστη έκπληξη είναι αυτό. Κοίταξε. Ήταν η ίδια ώρα που έτρεχα για μια δουλειά και μου λέει.
Πάμε όμως, θα χαρούν τα παιδιά. Πάμε. Σίγουρα, έτσι. Αυτό και πάρα λέω, πολύ. Και λέω πάμε. Σας κάναμε έκπληξη. Εν τω μεταξύ από κάτω μπήκε ο Παντελής Θαλασσινός και πες μου Φέι Ρουμπίνι. Εντάξει, είναι. Δεν έχει καμία σημασία. Είναι σχετικό αυτό. Βάλε λίγο θαλασσινό. Πότε κουρεύτηκε. Συνάδελφος είναι. Καλλιτέχνης. Πότε κουρεύτηκε. Κουρεύτηκα το 17 τα Χριστούγεννα. Εγώ την τελευταία εικόνα έχω με το μαλλί πάλι. Και ο Μάριος. Δηλαδή έχει περάσει ένα χρόνο και δύο-τρει μήνε. Τελευταία είχα δει εγώ τελευταία στο κλαμπ του Μήλου. Με μαλλί πάλι ήσουν. Έχεις να με δεις πάρα πολύ καιρό. Στο κλαμπ... Στη Μαύρη Τρύπα, πού είσαι. Όχι, όχι. Πού τελευταία φορά. Στις Λαζαριστές ίσως να με είδες με το σκουλά. Γεροντική Άνοια. Ναι. Μπορεί. Ναι. Μπορεί. Περίμενε φίλε, συντή με βιβλίο είναι. Ναι, ναι, βιβλίο ναι, ναι. 21, ωραία. Πεθαίνω, είναι αυτά που έκανα τα τραγούδια του Άλκη Αλκαίου. Α, εγώ νόμιζα ο τίτλος της ΑΕΚ πέρσι, ο δίκαιος τίτλος της ΑΕΚ. Με αγαπημένη. Λίζα Καλημέρη. Η Φέτρα Θαλασσινού ποια είναι. Είναι η κόρη μου που λέει ένα τραγούδι. Και συμμετέχει, λέμε ο Δημήτρης Λάτσος, γιατί έχει γράψει το συν ένα, 12 τραγούδια του Αλκαίου και το ένα αφιερωμένο στον Αλκαίο το έχει γράψει ο Δημήτρης Ολέντζος. Μεγάλος Άλκης Αλκαίος. Μεγάλος Άλκης. Ωραία, παιδιά, να πούμε λίγο. Σας το έφερα δώρο να το έχετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το βιβλίο. Ευχαριστώ πολύ. Θα το Παντελής Θαλασσινός. Ποιότητας εκπομπής, δηλαδή εγώ. Είναι καινούρια κυκλοφορία CD μαζί με βιβλίο. Μαζί με βιβλίο που πεθαίνω σε καιρούς δύσκολους, χαλεπούς. Είναι πολύ σημαντικό ότι κάποιοι άνθρωποι βγάζουν βιβλίο μαζί με CD. Έτσι, 12 συν 1 ηλιοτρόπαια από τις εκδόσεις Έρημος Αθήνα. Μετά το βιβλίο του Ντάνου που λέγαμε πριν. Έτσι, και βιβλίο. Το οποίο ο Ντάνος δεν το πλήρωσε μόνο στο εμείς το πλήρωσε μόνο. Έτσι. Έχει εκδοτικό οίκο. Εμένα αυτή η Έρημος Αθήνα που λέει είναι δική μου εταιρεία που βγάζω τα CD μου. Έχω κάνει 6 παραγωγές. Και τώρα αυτό τη μισένει και επειδή έκανα το Αλκαίο και έχει τα χειρόγραφά του μέσα και αυτά. Το έκανε. Έχω και τις παρτιτούρες των τραγουδιών. Φωτογραφίες. Καλοτάξι τώρα, ναι. Ναι, και οι φωτογραφίες. Ο Άλκης Αλκαίος ήταν αυτός. Κυκλοφορεί μία φωτογραφία του. Κυκλοφορεί. Αυτή, αυτή εδώ πέρα. Για να δω, για να δω. Δεν υπάρχει άλλη. Αυτή είναι η μοναδική. Όχι, δεν φωτογραφιζόταν. Ναι. Όταν έφυγε, είχε δώσει την επόμενη μέρα ο Άκης Κισλόγλου. Τότε κάνανε εδώ πέρα με τη Δώρα. Είχαν δώσει κάποιες κυκλοφορίες του δώρου. Κάτι CD, δεν θυμάμαι. Ρε φίλε, το βλέπω λίγο, το περίμενα. Ότι γυρνάς με κονκάρδα ΑΕΚ. Στο live έτσι πάντα, θα βγεις. Όχι, πάντα έτσι. Περίμενα να πούμε ότι. Δεν είναι ΑΕΚ, είναι της Εκκλησίας. Του Βυζαντίου, ξέρεις, περνάει το βλέπω, γιατί είναι, ξέρεις, ναι. Πες την αλήθεια, συναυλία, έχεις τραγουδήσει, έλα να νιώσεις πώς είναι η ζωή και όλα τα ωραία. Λοιπόν, χαλαρώστε, όλοι έχουν μια ομάδα. Σωστό. Και οι φίλαθλοι, για ό,τι γίνεται, έτσι, δεν είναι απολύτως. Δεν φταίνει η φίλαθλη. Ναι, δεν φταίνει η φίλαθλη. Δηλαδή, πιστεύω, επειδή ασχολήσαμε με το ποδόσφαιρο, πιστεύω ότι ξέρετε τι είναι το ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Έτσι. Ό,τι πιο καθαρό υπάρχει. Έτσι, είναι ο καθρέφτης της ελληνικής κοινωνίας. Έτσι ακριβώς. Γιατί Παοξής είναι αυτός, αυτός είναι Αριανός, εγώ είμαι Ηρακλής. Ωραία. Ερώτηση. Άκου, πιστεύω ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των αγώνων χειραγωγούνται από τότε που μπήκε το στοίχημα. Έτσι. Το ξέρουμε, αλλά επειδή αγαπάμε το ποδόσφαιρο. Γι' αυτό ασχολούμαι. Δεν θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι σε εμάς. Εσύ αγαπάς και τη Manchester United από ό,τι έχω μάθει. Ναι, έτσι. Έχει και αυτό το μειονέκτημα. Εγώ είμαι Bournemouth όμως. Γιατί είμαι Bournemouth. Είσαι Bournemouth, μουσκινό κλαίο. Ναι, ήμουν Manchester United και 5 χρόνια είμαι Bournemouth. Γιατί παρακολουθούσα από τη Β' από τη Με αυτά που είναι με τον. Έτσι. Και όταν ανέβηκε λέω τέρμα η Manchester United και καταντήσει ο Ολυμπιακός της Αγγλίας. Αποθέωση! Έτσι δεν είναι. Αποθέωση! Τι έγινε, δεν σπασίλει. Αρχίζει να τον βρίζει τώρα εδώ, δεν σπασίλει. Να βρίσκει λουλούδι. Τον αποθέωνε μέχρι χθε. Κουσούργε το βιβλίο και στο CD θα βρει. Την αλήθεια λε, όχι. Εμεί είμαστε Λίβερ. Συμφωνούμε με όσα λε. Θα βρει κουσούργε το βιβλίο τώρα, περίμενε. Τι θα πει τώρα, το CD είναι καλό, θα πει. Γιατί είναι 13 τα τραγούδια. Ε, αρχίζει τώρα. Είσαι Λίβερπουλ, αλλά Liverpool. Στενοχωριέσαι έτσι. Στενοχωριέσαι, γιατί και φέτος μου φαίνεται. Το πάρουμε. Κάτι θα πάρουμε. Τώρα τι δεν ξέρουμε, θα δούμε. Ποιος είναι ο αγαπημένος σου παίκτης από την ΑΕΚ, από τους πιο παλιούς. Από τους πιο παλιούς, ο Μίμης Παπαϊωάννου. Ναι. Ο δεύτερος πιο αγαπημένος, ο Θωμάς Μάμος. Μαύρος, Μίμη πρόλαβες, εννοείται, έτσι. Έχεις προλάβει Μίμη. Ναι, έχω προλάβει Μίμη. Οριακά πρέπει να τον πρόλαβε. Και οριακά. Όχι, όχι. Το Μίμη τον πρόλαβα. Τον πρόλαβα γιατί είμαι 61 ετών. Ίσως το άρισκο. Εγώ οριακά το Μίμη. Εσύ πρέπει και οριακά λίγο Νεστορίδη. Ναι, λίγο με πήγε ο πατέρας μου όταν ήρθαμε. Εγώ ήρθα 9 ετών στην Αθήνα. Ήμουνα. Από 2 χρονών πήγα στοιχείο και 9 ετών ήρθα. 9 ετών λοιπόν με πήγε στην ΑΕΚ, μας πήγε μία στον Ολυμπιακό που ήταν ο αδερφός μου Ολυμπιακός και μία που μας πήγε στη Φιλαδέλφεια για να μην είναι παραπονεμένος. Και θυμάμαι ήταν τα τελευταία παιχνίδια του Νεστορίδη. Μάλιστα.
Δεν μπορώ να τον θεωρώ, εγώ δυστυχώς. Θεωρώ τον εαυτό μου άτυχο. Για ακούστε την ιστορία. Τον θεωρώ άτυχο. Με θεωρώ άτυχο. Μη με πρόλαβα. Όχι εμένα, με θεωρώ άτυχο. Έλα, εντάξει. Που δεν πρόλαβε και οι άλλοι που θέλω να σου κάνω. Πολλέ θέλω να σου κάνω, αλλά μία άλλη. Ποιο ήταν ο αγαπημένο παίκτη του Ηρακλή? Τέλη Μπατάκη, Κώστα Αϊδινή. Μπατάκη. Από τη φουρνιά πρόλαβα εγώ. Ναι. Μετά άλλαξα Παπαϊωάννου, μετά είχα τη Παναγή. Είναι και στα 70 τώρα. Λάκη Παπαϊωάννου. Ναι. Τον βάζει μπροστά στο Χατζημαναγί όλου αυτού του μπατάκι. Τεράστια εμφάνιση στο 1-3 στη Φιλαδέλφια. Μεγάλη. Ναι. Που χειροκροτάει όλη η Φιλαδέλφια. Το κάνει για να διαφέρει. Όλοι λένε Χατζημαναγί, αυτό λέει κάτι άλλο. Χειροκροτάει όλη η Νέα Φιλαδέλφια. Όχι, τον Βασίλη δεν είναι. Στην καρδιά μου πρώτα είναι ο Λάκης Παπαϊωάννου. Μετά ο Βασίλη. Παντελή. Αν σου πω δύο μεγάλε στιγμέ στο γήπεδο που θα σου πει για πάντα. Καταρινιώτη. Οι δύο πιο ευτυχισμένε στιγμέ στο γήπεδο. Ποιε ήταν? Εκεί με τη φωτοβολίδα του Σαχάτη φωτοβολίδα. Δεν ήμουν στο γήπεδο. Όχι, με παρουσία στο γήπεδο. Ήταν όταν στην τηλεόραση κόντεψα να μείνω όταν κερδίσαμε 3-0 την Queen's Park Rangers. Στην παράταση. Αυτό ήταν, θα πρέπει να μέσα. Αλλά... Όχι, ναι. Ναι, στην παράταση. Στην παράταση. Και πήγε σε πέναλτι. Όχι. Κάνει αλλαγή. Και πήγε, και πήγε στα πέναλτι. Που βγάζει τον, τον Στεριούδα, τον Λάκη και βάζει τον Νίκο τον Χριστίδη. Ναι, ναι, ναι. Το Αριανάκη. Άλλο. Τζέντλεμαν, μας ακούει ο κύριος Νίκος. Άλλη. Η πιο ευτυχισμένη μου στιγμή ήταν να ρίξαμε 3-4 στον Ολυμπιακό μας στο Ολυμπιακό στάδιο το 7-8, τότε που χάσαμε το πρωτάθλημα με το που πήρε πίσω τους βαθμούς. Με το Ριβάλτο. Που δείχνει ο Ριβάλτο. Ναι, 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 ναι. Απαράδεκτος. Με τον Βάλνερ. Αυτή ήταν με τον Βάλνερ. Με πρόθεση Βάλνερ. Εκείνη η χρονιά βέβαια ήταν, ζούσε και ο Ηλίας ο Κατσούλης και ήταν από τις τελευταίες του χρονιές. Ναι. Ήταν το 7-8. Ναι. Το 8 πέθανε κιόλας. 21 Αυγούστου πέθανε. Ασχολείσαι με το ποδόσφαιρο, ρε. Ασχολούμαι πάρα παρακολουθείς, πολύ. Παρόλο που έχεις την άποψη. Έχω πει σε όλους τους φίλους ότι λέω ότι εγώ, αν ασχολιόμουν με τη μουσική, όσο ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο, γιατί είναι η αγάπη μου το ποδόσφαιρο, καταλαβαίνεις. Όπως και η μουσική. Αν είχα ασχοληθεί μόνο με τη μουσική τόσο πολύ, έτσι στις ελεύθερες ώρες μου και αυτά, θα είχα κάνει καριέρα τεράστια. Πώς να σου πω. Και λεφτά διεθνή, περισσότερα. Διεθνή καριέρα. και χαριτολογώντας, γράφω στο site μου ότι λέω ότι η μουσική με έκανε να εκπληρώσω το ποδοσφαιρικό παιδικό μου όνειρο να παίξω στα μεγαλύτερα στάδια της χώρας. Σωστό. Μπορεί να μην έπαιζε, ξέρω εγώ, ναι, ίσως. Ερώτηση. Άλλο. Το Αγία Σοφιά. Ναι. Λένε πολλοί ότι ως όνομα ενός μόνο συλλόγου καπελώνει την Αγία Σοφιά. Έλα μόνο τώρα, Αγία Σοφιά, να πω, εντάξει. Εντάξει. Είναι... Το ότι θα κάνει όμως το μνημείο προσφυγικού ελληνισμού. Ναι, και το μουσείο αυτό και είναι, εντάξει, έλα, εντάξει, τώρα, ναι. Αυτό είναι μεγάλη υπόθεση. Ναι. Και μάλιστα είμαι και στην επιστημονική ομάδα εκεί πέρα που υποστηρίζουμε όλο αυτό το πράγμα. Ναι, το είδα. Το είδα. Εντάξει, και πανεπιστημιακή. Ας ξεχωρίσουμε αυτό. Αυτές είναι οι καλές δράσεις. Ξεχωρίσουμε αυτό το πράγμα. Από όχι, όχι, είναι οι καλές δράσεις. Τον παραγωγισμό και τα... κάποιοι Παντελή θεωρούν ότι ξέρετε, το Αγία Σοφιά είναι σαν το οικειοποιείσαι μόνο εσύ. Και εμένα θα με ενοχλούσαν. Καταρχάς. Το Αγία Σοφιά δεν λέει τίποτα. Δεν λέει τίποτα. Το Αγία Σοφιά, και, όταν είχε πει ότι εγώ θέλω να κάνω το γήπεδο τη ΣΑΕ και θα το ονομάσω Αγία Σοφιά, όλοι βγήκαμε και χλεβάζαμε. Ας πούμε, και λέγαμε, έλα μόρ τώρα Αγία Σοφιά, τι είναι αυτό το πράγμα, ας πούμε. Αγία Σοφιά. Αγία Σοφιά, μια ήταν, ας πούμε, και εδώ πέρα στην Αγία Σοφία, λέει ο Σαββίδης, έτσι αγοράσει ένα κτίριο που θα βάλει την Ποντιαμάνα. Απέναντι, έτσι. Ναι, είναι. Απέναντι, ναι. Επειδή είναι Αγία Σοφιά απέναντι. Στην πλατεία, Αγία Σοφία. Εντάξει. Όλοι οι πόντι έχουν τα κολλήματά τους. Πώς θα κάνουμε. Μη στρίβεις, έχω έτοιμο τρίπλο. Λοιπόν. Να τολμήσω να ζητήσω κάτι ακαπέλα. Ναι, 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 τώρα, κάτι ακαπέλα μπορεί. Τι να τραγουδήσω. Εσύ, ναι, ποιος εγώ. Είναι μανίκι, πολύ δύσκολο. Έλα, σύντημα της ΣΑΕΚ. Πώς ένιωσες όταν έχασες το κύπελλο από τον ΠΑΟΚ με κολοσάιτ. Το τραγούδι. Το τραγούδι. Ακού τι ρωτάει. Και εγώ λέω που σε θυμάμαι, λέω πεζοδιέφυρα, θυμήθηκα τώρα στο Βόλο. Την ώρα που έβλεπα το παιχνίδι, μπορεί να στενοχωρήθηκα ή μπορεί να εκνευρίστηκα. Είμαι όμως από τους υποψιασμένους φίλαθλους. Και πιστεύω ότι κι εσείς κατά ένα 80% είστε υποψιασμένοι και μετά είσαστε οπαδοί. Έτσι δεν είναι? Εμείς που κάνουμε το ρεπορτάζ. Εγώ δεν πιστεύω ότι... Σαββίδης και Μελισσανίδης τα χάλασαν τότε στο κύπελλο. Ναι, δεν το πιστεύω. Εγώ δεν το πιστεύω με τίποτα. Και έχω πει αληθινός σε όσους έχω πει ότι η ΑΕΚ θα πάρει το πρωτάθλημα που το πήρε πέρσι και ο ΠΑΟΚ θα πάρει το κύπελλο. Τι βγήκανε? Πρώτοι βγήκανε. Πρωτάθλημα. Champions League έπαιξε. Έτσι λένε αυτοί.
Παγκελίδη. Δεν είναι σημασία, παιδιά. Ας λέει ό,τι θέλει. Λέμε το τι γράφουν. Άστε, τραγούδα, σημαίνει ότι ο καλύτερος πάντα πήρε το πρωτάθλημα. Και εγώ σας ρωτάω και κάτι άλλο. Πείτε μου ποια ομάδα έχει πάρει πρωτάθλημα χωρίς να έχει την ΕΠΟ. Πείτε μου, έτσι μια χρονιά. Ο Άρης το 46. Εντάξει ρε παιδιά. Και το 28. Τότε παίζανε ο Νεστορίδης και παίζε και ο Βελίδης. Ξέρω ποιος έπαιζε. Το 28. Θέλω να σου πω. Έχεις δίκιο, όχι, 100% έτσι, δίκιο έχεις. Μη μου λες. Απλά τώρα δεν το παραδέχονται εδώ οι διπλανοί σου. Ο Ολυμπιακός, ας πούμε τώρα, θα ξαναπάρει πρωτάθλημα. Εγώ θεωρώ άλλη μια. Ο ΠΑΟΚ θα πάρει πρωτάθλημα. Τη θεωρώ άλλη μια πετυχημένη χρονιά. Και ξέρετε πολύ καλά γιατί. Η δεύτερη πετυχημένη χρονιά. Γιατί για πήγαν στο γήπεδο, τι. Για όλους, για το ποδόσφαιρο. Α, για το ποδόσφαιρο. Μάλιστα. Ωραία. Επειδή το παίρνει ο Ολυμπιακός. Ναι, ακριβώς αυτό. Θα στην πέσουν μόλις φύγεις από εδώ πέρα. Ολυμπιακοί που μένουν εδώ. Δεν υπάρχουν Ολυμπιακοί στη Θεσσαλονίκη. Γιατί δεν μου την πέφτουν τόσα χρόνια που εγώ πήγαινα στο γήπεδο και έκλαιγα από τα νεύρα μου. Κέρδιζες και ο άλλος δεν έχανε ούτε ένα βαθμό ποτέ. Γιατί είχε τόσο καλή ομάδα, ο παράγοντας τύχη δεν έπαιζε ποτέ. Πώς, όλα παίζουν ρόλο, αλλά κυρίως είναι αυτό που είπες. Αυτό θέλω να σου πω λοιπόν. Άρα τίποτα δεν ήταν τυχαίο, ότι δεν έχανε ούτε ένα πόντο. Ελάτε. Ωραία. Φωτογραφία, να έρθει η Μαρίλης να μας βγάλει εδώ φωτογραφία. Live. Ο Ζαφύρης τραβάει πολύ, να ευχαριστούμε τον Ζαφύρη. Τεράστιος. Λοιπόν, live να πούμε, ήσουν χθες και απόψε. Ήμουν στο Άβατον. Στο Άβατον. Στην Πολύχνη. Στην Πολύχνη. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Απόψε είσαι. Πολύ... Ναι, και απόψε. Και απόψε στο Άβατο, στην Πολύχνη, που κάνει τρελά live γενικά. Και εκεί ο Ζαφύρης στηρίζει τον χώρο και κάνει πολλά live ο φίλος μας. Παντελή, ναι. Ακαπέλα μπορείς κάτι. Ναι, τι θέλεις. Αν μπορείς. Ό,τι θέλεις. Ό,τι τραβάει ψυχούλες. Τι θέλεις. Το θρύλε των γηπέδων, όχι, δεν το λες. Ό,τι θέλεις. Καταρχάς για τον ύμνο που είπες, δεν είναι ύμνος της ΑΕΚ. Είναι ένα τραγούδι που εξιστορεί την πορεία της ΑΕΚ και την ιστορία της. Που εγώ είπα όποιο θες. Ναι, που λέει. Να σπάσετε τα δοκάρια. Ούτε, ναι, όχι, δεν είναι ούτε πέρα να σπάσετε τα δοκάρια, νικήστε και βγάλετε. Λέει ότι στον Ποδονύφτη μια φορά που πλέναν την ψυχή τους, 11 πρόσφυγες μεθούν και λένε την προσευχή τους. Από τον Πόντο έφυγαν τη Σμύρνη την Κρυμαία, αφήσαν σπίτια πίσω τους, παππούδες και αρχαία. Πήραν μαζί τα όνειρα, την πίστη τα παιδιά τους, πήραν και τη Βυζαντινή την πρώτη φορεσιά τους. Κίτρινο πείσμα τους κρατεί, μαύρη είναι η ζωή τους. Σημεία με δικέφαλο ή πώς το λέω, δεν θυμάμαι. Μέχρι το σημεία με δικέφαλο μου έλεγες για τον Άρη, αλλά μετά εντάξει το αλλάξαμε. Όχι. Τι θα μας πεις όμως, πρέπει να πεις κάτι, έχει τρέλα τώρα ο Ασλαμής. Αν θέλεις, αν μπορείς, γιατί καπέλα είναι μανίκι, είναι δίσκο και πρωί τώρα σωστά. Αναθέμασαι, δε με λυπάσαι, που κι εγώ με κελιώνω, που με κάνες και σ' αγαπώ και τώρα μαραζώνω. Αυτό. Φτάνει. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Εξαιρετικό. Εξαιρετικό. Μετά θα θέλω να πληρωθώ. Έχει. Μην ανησυχείς. Φέρνει ο Ιβάν. Μπράβο, Τελή. Να είσαι καλά. Ο Ιβάν. Να είσαι καλά και εσείς, παιδιά. Μπορείτε και πέσαμε και πάνω στο break. Έτσι, Σωτήρη. Μια χαρά. Λοιπόν, παιδιά, να ευχαριστήσουμε Παντελή Θαλασσινό, που μας έκανε μια ευχάριστη έκπληξη. Ειλικρινά δεν είχαμε ιδέα, το ξέρετε. Ότι παίζει ξέρει, το είπαμε, εντάξει, οκ. Okay. Απόψε στο Άβατον, δεν έχει κι άλλη βραδιά, απόψε. Και να συμπληρώσω και κάτι. Ναι. Τυχαίνει να είμαστε την ομάδα που είμαστε. Εγώ, ας πούμε, δεν είχα μπαμπά ποδοσφαιρόφιλο. Έτσι. Έτυχε. Πόσο προέκυψε η ΑΕΚ, πόσο προέκυψε. Από το χρώμα, σχολείο. Από τι, από κάτι. Όχι, όχι. Α, δεν τυχαίνει. Όχι, όχι. Στο σχολείο, εκεί, ξέρει, στη Χίο που μεγάλωσα, δεν είχαμε Παναθηναϊκούς. Ήταν οι Ολυμπιακοί, οι Αεκτζίδες, γιατί είχαμε πολύ προσφυγικό στοιχείο. Ναι. Και χωριζόμασταν, εμένα με παίρνανε τους Αεκτζίδες πάντα. Και επειδή ήμουν τους Αεκτζίδες, έλεγα ΑΕΚ. Όταν ήρθα στον Πειραιά μετά που μείναμε, είμαι Πειραιώτης, γεννημένος Πειραιώτης και είμαι Αεκτζής. Και έγινα Αεκτζής. Τώρα, αν ήμουν στον Πειραιά, μπορεί να είχα γίνει Ολυμπιακός. Σκέψου πόσο τυχαίο είναι το ότι διαλέγουμε μια ομάδα πιτσιρικάδες. Γι' αυτό ας μην είμαστε τόσο φανατικοί. Καλά, δηλαδή, στον καθέναν πέφτει μία ομάδα. Έτσι. Στον καθέναν έτσι. Πέφτει μία ομάδα. Από εκεί και πέρα την πλάκα μας κάνει. Σωστά. Πρέπει να κάνουμε την πλάκα σε σένα που είσαι Αριανό, στον άλλο που είναι Παοκτζή, στον άλλο που είναι Ηρακλή. Πρέπει να κάνουμε την πλάκα. Έτσι. Έτσι είναι. Η πλάκα όμως πρέπει να υπάρχει μέσα σε ένα όριο. Όχι να σκοτώνονται. Σκοτώνονται. Εντάξει, τα ξέρω πολύ. Έχει ξεφύγει η κατάσταση πλέον. Σκοτώνονται χωρίς να ξέρουν ότι άλλοι γελάνε από πίσω. Άλλοι γελάνε. Σε διαβεβαιώ ότι άλλοι γελάνε και ξέρω πολλά και ήμουν και μέσα στην ΑΕΚ. Εντάξει. Περίμενε. Πιθανότητα να ξαναδούμε ενωμένους λαθρεπιβάτες υπάρχει. Όχι. Εντάξει.
Με τον Γιάννη έχεις καλές σχέσεις? Πάρα πολύ καλές σχέσεις. Προχθές κάναμε μια επετειακή συναυλία στο Σταυρό του Νότου. Άντε ρε, ναι. Δεν το ήξερα. Και ήταν πολύ καλά. Δεν το ήξερα. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Απλά ο καθένας θέλει να κάνει τα δικά του πράγματα. Δεν μπορεί τώρα. Κάναμε μια επανένωση που κάναμε τους Άγγελους του Έρωτα που τραγούδασαν τα τραγούδια του Γιάννη. Σε ένα CD. Άντε, ρίξε μου λίγο αυτό. Τον δεύτερο εγώ που μεγαλώνω. Ρίξε το λίγο αυτό. Δεύτερο εγώ που μεγαλώνω. Χτυπάει πίσω πλατά ο χρόνος. Δεύτερο εγώ που μεγαλώνω. Η ουσία μου. Φταίει η ζωή που είναι μικρή. Σωστά. Έχει γράψει για σένα από την Τυριάκια. Έχει γράψει για εσάς από την Τυριάκια. Ε? Ο? Ο από την Τυριάκια. Στο φύλαθλο. Έχει αποκλείσει. Η αποκλήση από τη Δόξα Δράμας, όταν είναι πρώτη εθνική, μεγάλη μα Δόξα Δράμας, ναι, ναι, στο κύπελο Ελλάδος αρχής του 80, από τους νέους επιβάτες. Εδώ. Παονέ. Τι, τον Παονέ. Όχι, όχι, εδώ, όχι, έξω. Καμία σχέση. Περίμενε. Ναι. Περίμενε. Νόμιζε, ναι. Ναι. Και λέει ο από τη Δράκη στην επόμενη μέρα, ρε παιδιά, ποιοι είναι αυτοί οι νέοι επιβάτες που απέκτησαν τη Δόξα Δράμας? Εγώ μόνο θα την επιβάτε χαίρω το συγκρότημα. Α, τεράστιο. Εντάξει, ναι, ναι. Το έχω κάπου κρατημένο. Είχαν αποκλείσει τη Δόξα Δράμας οι νέοι επιβάτες. Βέβαια. Παονέ είναι η ομάδα του Άγγελου, ρε φίλε, καταρχήν εκεί πέρα. Ναι. Και μένει εκεί ο Άγγελος Ανσιάδης. Ήταν η ομάδα του. Τότε δεν ήταν ο Άγγελος τότε. Απλά ναι, εντάξει. Κύριε, σοκ. Από τα, απ τα πιο μεγάλα σοκ. Εκεί, εκεί κοντά εκεί η Άγγελος χάζει από τη μηχανή. Πιστεύετε ότι θα κάνει κάτι ο Άγγελος στην Εθνική? Ό,τι πει Παναγιά, δεν ξέρω. Καλό. Ό,τι πει Παναγιά. Παντελή, σε ευχαριστούμε. Όσοι γουστάρετε, Παντελή Θαλασσινό, απόψε στο Άβατον στην Πολύχνη. Και το βιβλίο να ψάξουμε. Και βιβλίο με CD 12 συν 1 ηλιοτρόπια του Άλκη Αλκέλ. Καλά, είπε, θα πληρωθεί. Ανταποδοτικό είναι, περίμενε. Παίρνουμε και εμεί τα υπόλοιπα. Θα πλακώσουν πολύ και είναι μικρό το μαγαζί. Ποπο, μου ήρθε. Και να παίζει και αυτό που παίζει. Και να παίζει η White Lies. Μου ήρθε ανέλπιστο δώρο πάντως να ακούσω ξαφνικά live το δεύτερο εγώ που μεγαλώνω. Από τα πιο όμορφα κομμάτια από λαθρεπιβάτες. Που από λαθρεπιβάτες όλοι ξέρουν μόνο Παντελή Θαλασσινό. Οι 9 στους 10 έχουν ξεχάσει τον Γιάννη τον Νικολάου, έτσι. Ωραία, ωραία μορφή. Πολύ φανταστικό σχήμα. Φανταστικό σχήμα. Λοιπόν, παιδιά, μένει 1/4. Θεωρώ ότι είναι αρκετό από τον χρόνο αυτού του κόσμου για να διεκδικήσεις τις 2 διπλές για Θανάση Γκαϊφίλια αύριο στο Ξέφατο Σαλαδάδικα, 2 διπλές για την Παραστασάρα Ριχάρδος Δεύτερος, το Ρέγκβιεμ ενός βασιλιά στο Θέατρο Αθήνιον και 2 εισιτήρια για το Άρη ΣΑΕΚ στο μπάσκετ 6 ώρα απόγευμα Σαββάτου, Νικ Γκάλης Χολ. FM κενό ονοματεπώνυμο, δίπλα γράφεις live ή θέατρο ή Άρηση και τα τρία, αποστολή στο 54526. 2310-287-888. Όποιος θέλει μπορεί να καλέσει. Προλαβαίνω να βγάλουμε 2-3 έτσι για πλάκα. Έτσι. 2310-287-888. Χρήστο Κιώση έχουμε, αλλαγή ηχολήπτη, κουράστηκε ο Σωτήρης Καλάκης και πέρασε ο Χρήστο Κιώση ως αλλαγή στο 87ο λεπτό. Χάρηκα πάρα πολύ με τον Παντελή που είναι ο παδός της Bournemouth. Χαίρομαι να ακούω τέτοια. Yeah, και του είπα τώρα και έξω. Και τα άλλα, και τα άλλα που είπε, και τα άλλα. Και όλα, για όλα τα άλλα έχουμε που είπε. Κρατήσει τα άλλα. Δεν δε σχολιάζω. Αλλά αυτά που είπε για τη συχαμερή ομάδα που υποστηρίζει την Αγγλία. Παιδιά, επειδή ζούμε σε περίεργου καιρού. Το συχαμερή, το ανερό. Συχαμένη. Επειδή ζούμε σε καιρού περίεργου, μην την πέσει κανεί στο Παντελή. Γυρίζει στο πουφανάκι το μαύρο, έχει πολύ ωραίο πιν, πολύ ωραία καρφίτσα τη ΣΑΕΚ. Αυτό που λένε, κοίτα, μην την πέσει για να προκαλεί να την πέσουν, να ξέρει. Αυτό θέλει για όλα. Όχι, γιατί αν πω στον αέρα. Αυτό που έχει γίνει, ναι, με οπαδό της ΑΕΚ, ναι, σε αναπηρικό καροτσάκι, ναι, εδώ στο κέντρο της πόλης, ναι, άντε πάλι, θα τα κλείσουμε όλα. Καταρχήν πρέπει να κλείσουμε σένα μια στιγμή. Έχει περίπου 6 χρόνια. Πάρε τον ακροατή τώρα. Τον ακροατή. Στο έχω πει. Στο έχω πει. Γραμμή, πάμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα. Απολωνιστής. Οπαδός του Απόλλωνα. Το όνομά σου, αδερφέ. Αντώνης. Προπονήθηκε η ομάδα σήμερα, Αντώνης, ή πάλι δεν κάναμε προπονήση? Σήμερα ναι, θα προπονηθεί κανονικά. Άντε ρε φίλε, τι γίνεται, γιατί είμαστε πλήρωτες αυτή τη εβδομάδα? Εντάξει ρε, δεν έστειλε ο Κάλλας λεφτά. Δεν έστειλε. Να το πάρω, περίμενε. Να πω τον Άλεξ να στείλει. Άμα δεν κάνουν και σήμερα δεύτερη μέρα χωρίς προπόνηση, έρχεται, όχι, τον προπονητή, τι γίνεται. Έρχεται η Παναχαϊκή για να σου δώσει, έρχεται η Παναχαϊκή για να σου δώσει τον Καραπίτσο. Καραπίτσο. Ναι. Αυτό ανέλαβε. Χρήστος Καραπίτσος, πρώην άσος Παναχαϊκής. Την αμαρτία μου δεν το θυμάμαι. Είναι βετεράνος Παναχαϊκής.
Δεν το θυμάμαι, να πω την αλήθεια. Ναι, Ασλαμάκια, σένα πήρα τηλέφωνο πιο πολύ. Ναι. Άκουσες τον κύριο Θαλασσινό τι είπε? Τον κύριο Θαλασσινό. Είναι απ' έξω ο Παντελής και στράβωσε. Ναι. Λέει, γιατί ναι, με λέει κύριο, στράβωσε ο Μάθος. Ναι, εντάξει, δεν πειράζει. Είναι το Θαλασσινό. Ναι. Είστε η πιο σαχαμερή ομάδα στην Αγγλία. Ναι. Και φυσικά ο άνθρωπος το κατάλαβε. Αργά, κάλιο αργά παρά ποτέ, ναι, και άλλαξε ομάδα, έγινε Μπόρμουθ. Εσύ παραμένεις Λίβερπουλ. Εμείς είμαστε Λίβερπουλ. Εννοείται, ρε φίλε. Έτσι, μπράβο. Η μεγαλύτερη ομάδα στον κόσμο. Έχεις άλλα 11 λεπτά να μιλήσεις. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, Αντώνη, να είσαι καλά. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Μόνο καλημέρα. Φέρουμε και τους απόλυτες. Τακινάρντι, ο παδός του ΠΑΟΚ. Πάμε με ρυθμό με ζωντάνια, Τακινάρντι. Έλα, Αιγύπτιε, όχι να γεια, στο κούτελο και μας γιώνεις. Μια είσαι σούπερ μάρκετ, μια είσαι σε παράσταση, μια γράφεις κριτική για, για την παράσταση που βλέπεις, σε απίθανες ώρες. Δηλαδή, ρε Παναγιώτη, ο Παδόπουλε, είναι δυνατό να παίρνεις έναν άνθρωπο 2:20 το μεσημέρι και να σου πει κλείσε Σάββατο και ο Μαρίας αποκλείεται. Ζαφίρη, με παίρνει τηλέφωνο ο άρρωστος για να μου πει κάτι για τον ΠΑΟΚ που θυμήθηκε πριν 30 χρόνια. Όχι, και τον ΠΑΟΚ, ρε, και τον ΠΑΟΚ. Ξεκινάει προβολή στο φεστιβάλ του Κιμαντέρ. Δεν υποκλήθηκες με το ερώτημα που σου έκανα? Τι έμερο, το σήκωσε της Σκωτίας, το γκολ της Σκωτίας. Τι θυμήθηκε ο σκύλος, Τακινάρντι, ναι, προσκυνώ. Τι θυμήθηκε. Τώρα προσκυνώ. Παντελή, έχεις καθόλου εικόνα παγκόσμιο κύπελο στο Μεξικό το 86. Πρόσφατα τώρα. Γκόρντον Στράχαν, τέλος πάντων, μην πολυλογούμε. Θυμάσαι την Σκωτία με τη Δυτική Γερμανία. Προηγείται η Σκωτία με γκολάρα του Γκόρντον Στράκαν. Ξέρω τον πανηγυρισμό. Και τι κάνει? Δεν μπορεί να σπιδίξει. Και κάθεται με το δεξί πόδι απλωμένο πάνω στην πινακίδα. Δεν μπορεί να σπιδίξει, όχι κάθεται, ρε Μαρία. Μην λέμε χαζομάρες τώρα. Δεν μπορεί να σπιδίξει. Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Είναι ψηλή η πινακίδα, είναι κοντούλης ο Στράκαν, αλλά είναι γκολάρα. Άλλο. Γιατί Παναγιώτη... το πήρε να του το πει αυτό. Το θυμήθηκε. Λοιπόν, Μάριε, θέλω να μου παρατηρήσεις κάποια στιγμή στα γεράματα όταν βγεις στη σύνταξη. Τώρα, του χρόνου δηλαδή. Φορές έχεις πέσιμο από παοκτάκια, σου γυρίσαν το εισιτήριο ή κανένα φλάι, ξέρω εγώ, κανένα χαστούκάκι, έτσι, τι έγινε φλαράκι, ξέρω εγώ να πούμε, ξέρω εγώ, ναι, Παναγιώτα. Ούτε μισή φορά από παοκτσίδες, το λέω με τιμή και καμάρι, ούτε μισή φορά. Εκείνοι που μας περιμένανε ύπουλα στα στενά του Χαριλάου ήταν οι Αριανοί. Α, μπράβο. Μάριε, εγώ έπινα καφέ στο Παπάθη, κανονικά με κουντουλάκι την παλιά γενιά, ναι, καταλαβαίνεις, ναι, με ζήτα, ναι, άσε τώρα. Εδώ, ναι, εγώ έκλαιγα στο Ξάνθη Ηρακλής όταν ο Ηρακλής έμεινε στην Αλφα Εθνική, ειλικρινά δάκρυσα. Α, ήθελες αλλά να πέσει? Όχι, χρόνια, χωρά. Εδώ και 8 χρόνια, όχι ρε, εδώ και 8 χρόνια μισώ περισσότερο Ηρακλή παρά τον Άρη. Μπράβο, μας τιμά αυτό. Παναγιώτα, Παναγιώτα. Γι' αυτό τώρα θα του πάρεις το καφτατζόγλιο τώρα. Έλα, έλα. Θα τους πω όπως το είπε ο Χρύσανθος. Ρε Χρύσανθε, εσύ αγόρι μου, στο 151 στο Κασκόλ όταν πήγαινες στο Χαριλάο, ειλικρινά, παίζουν να λύσουν. Τακινάρντι, πρώτον άκουσε με λίγο, Τακινάρντι, άκου λίγο, εγώ Τούμπα μεγάλωσα. Ναι, ναι, όταν πήγαινε ναι. Χαριλάου. Μεσά το Άρης πήγαινε. Γιατί κολλητούς μου Αριανούς που πηγαίνανε 9 ώρα το πρωί στο Χαριλάου για 9... να μην είναι πάλι συγκίνηση. Α, πρώτον δεν είναι 151, είναι 157. Ναι. Έχασε 6 νούμερα, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Ωραία. 151 όμως τι υπήρχε 151. Τα περισσότερα 151 τι υπήρχε. Ενωμένα εργοστάσια. Δίσκο. Τώρα, ναι, ναι, άκου να σου πω. Σχολείο στην Τούμπα. Το παραδέχομαι. Στο Καστατζόγλιο έχω δει. Για να μην πούμε πάνω, έχουμε στα 10 χρόνια έχω δει τι άλλε πιάτε. Έχουμε βάλει ένα κουιζάκι τα Κινάρντι. Σεζόν 82-83 μπάσκετ, πάω Κάρι και Άρης Πάοκ, υπήρχε μια ιδιαιτερότητα. Δίνουμε γυαλιά ηλίου. Ξέρει ποια ήταν αυτή, δεν ήξερα να γίνει ποτέ. Κάτσε, περίμενε. Βιδάλη, εκένωση γηπέδου, θυμάμαι. Και μια τοπιαγούμε και πήγε στο πριν. Κουματσιώτη, για θύμη, δώσουμε ένα τσακ. Γιατί έχω ένα ψάρι. Ένα τσακ ή ένα κράκ. Θα δώσουμε σε λίγο την απάντηση. Έχουν έρθει 4-5 Παναγιώτη, το μάτι Ξάνθη είναι πολύ πονηρό γιατί... Ναι, είναι πολύ πονηρό στο Ξάνθη. Ναι, ναι. Και εγώ το φοβάμαι πάρα πολύ. Το βλέπω 2-0-3-0 Ξάνθη. Πιστεύεις ποιος θα βγει τρίτος πριν τον τέταρτο για να παίξει play-off με τον δεύτερο της Super League 2, ξέρω όπως λέγονται. Φίλε, το μπέρδεμα τώρα. Στη Σεβέλια, χάπια! Και η ΕΠΟ μπερδεύτηκε με αυτό που είπε, θα ξέρεις. Χάπια! Χρήσαμε, τώρα θα ήσασταν. Χρήσαμε, πραγματικά τώρα, εντάξει.
να μιλάμε ομά τώρα. Μιλάμε τώρα χαζομάρες, ποια είναι η καλύτερη ομάδα. Εντάξει, τουλάχιστον παιδί μου, ο ΠΑΟΚ δηλαδή τι πρέπει άλλο να κάνει. Δηλαδή να ξεβρακωθεί για να σου αποδείξει ότι είναι. Ποιο είναι καλύτερο ρε. Όχι, δεν γράψει τα κοινάρτη, τίποτα. Δηλαδή, συγγνώμη, οι άλλοι βγάλαν μαχαίρι κανονικά στον πάγκο και δεν κινήσαν διαδικασίες. Κάνουν απλά. Το μαχαίρι δεν έχει φανεί πουθενά. Από το πιστόλι το δικό του το λένε του Προέδρου. Όχι, το είσαι έτσι. Μάρι, είσαι απίστευτος. Είσαι απίστευτος. Εμείς πιστεύουμε το θρύλο. Παναγιώτη, δώσ' μια φάπα από μένα, ρε Παναγιώτη. Δώσ' μια φάπα. Δεν το είδε κανένας, ε. Έτσι. Λοιπόν, κλείσε τα κοινάρντι. Κλείσε. Κλείσε. Λοιπόν, είδαμε το μαχαίρι. Να κλείνουμε σιγά-σιγά. Σιγά-σιγά να κλείνουμε. Λέω τώρα εγώ. Θα δώσει την απάντηση στο κουίτσι που βάλαμε. Δώσ' την και νικητή έβγαλε. Τώρα θα βγάλουμε νικητή. Δώσ' πρώτη την απάντηση και δύο φορές πέτρες απαντήσεις. Νικητής είναι ο Δημήτρης Τσούρμας. Τσούρμας. Τσούρμας τελειώνει σε 122. Δημήτρης Τσούρμας τελειώνει σε 122, ο οποίος απάντησε σωστά στην ερώτηση που κάναμε, στο quiz που βάλαμε. Τι χαρακτηριστικό είχε τη σεζόν το ΠΑΟΚ και το Άρης ΠΑΟΚ στο μπάσκετ τη σεζόν 82-83 και τα δύο παιχνίδια, Χρήστα Τσαλτίδη, γίνανε στη Λάρισα. Πολύ ωραία. Δηλαδή σε ουδέτερη έδρα. Ναι. Πες μου λίγο, έτσι. Ο Παντελής που παίζει. Στο Άβατον, στην Πολύχνη απόψε. Παντελής Αλασίνος. Βολεύει λοιπόν πριν. Ναι. Θα πάμε να φάμε στον Μπέστο Ψητό. Ναι. Κανονικότατα. Που είναι κοντά. Που είναι το πα εκεί. Ναι, ναι, ρε φίλε. Μπέστο Ψητό. Στρίβει δεξιά. Όχι, δεν είναι κανένα πλάκα, δεν το λέω για πλάκα. Μπέστο Ψητό που είναι μεγάλο Αλεξάνδρου 16 Σταυρούπολη. Πίσω από τη Μονή Λαζαριστών. 60-22-20 το τηλεφωνάκι. Μπορεί να παραγγείλει και ηλεκτρονικά με το bestopsito.gr και γλιτώνει και το 10% του κόστου τη παραγγελία σου. Και από ό,τι είδα. Όταν παραγγέλνεις πρώτη φορά ηλεκτρονικά, γλιτώνεις το 20%. Άρα, μπες στο ψητό.gr. Και για εσάς που νηστεύετε, έχουμε και ποικιλία από νηστίσιμα μπέργκερ. Ειδικά το καβούρι μπέργκερ είναι εκπληκτικό. Αδικήσαμε. Τον 509, το έχει στείλει εδώ για πολλή ώρα. Όταν ο Παντελής είπε ότι μας έδωσε, μας έφερε ένα CD από το καινούριο του. Λέει. Sorry. Ο 509 λέει: στον τσάτ πρέπει να πάει το CD και να παιχτεί στην εκπομπή του. Το κολλάς μήπως με τον τίτλο 12 συν 1 ηλιοτρόπια. Το πας εκεί. Είναι βιβλίο και μουσική, τραγούδια, στίχη, παρτιτούρες και ιστορίες του Άλκη Αλκαίου. Όχι, είπε θα παίξει ο Τσατσαρός. Μια εβδομάδα θα παίζει μόνο Μποφίλιου. Αν ο Ακπομ βάλει 10 γκολ. Το έχει πει αυτό. Κοροϊδεύει. Καληνύχτα. Λοιπόν, συμμετέχουν. Λιζίτα καλημέρι. Η Φέδρα Θαλασσινού, η κόρη του Παντελή και Δημήτρης Λέντζος. Εννοείται το βασικό είναι Παντελής Θαλασσινός. Έτσι. Σε λίγο οι νικητές για το παιχνίδι Άρης ΠΑΟΚ. Για την ιστορία, στον πρώτο γύρο ΠΑΟΚ είχε κερδίσει 96-69. Και το δεύτερο χάσαμε. 77-69. Μάλιστα. Δώσε μια μουσική ανάσα, Χρήστο. Οι δύο λοιπόν που πάνε στο Nick Gallis Hall το Σάββατο μέσω Λίπερο 107,4. Ωραίο. Μουσική αγωνίας. Γαλλής Αλέξανδρος. Νόμιζα έβγαλε Γκάλι Αλέξανδρο και λέω ρε εσύ στημένο κάνει. Γαλλής Αλέξανδρος και Τιμολέων Εμμανουηλίδης. Ωραία. Είναι εισιτήρια έτσι, εννοείται, είναι μονά εισιτήρια. Έτσι. Θα σας πάρει η Μαριλής Αλέξανδρε διπλά και... Διπλά μπαίνουν μόνο στην Τούμπα που αγκαλιάζονται και παίρνουν από την τουρνικιά. Έτσι. Και Τιμολέων. Λοιπόν, πάμε τώρα για τους νικητές. Για τον Θανάση Γκαϊφίλια, αύριο στο Ξέφωτο Σαλαδάδικα πηγαίνουν οι Ουρανία Κανακάρι και Κυριάκος Ξανθόπουλος. Ουρανία Κανακάρι και Κυριάκος Ξανθόπουλος. Και πάμε στον Ριχάρδο Βίτα που έγινε ένας μικρός χαμούλης. Νικητές είναι οι Κώστας Παπαθανασίου και Ιωάννης Ζαφυρίου. Επαναλαμβάνω, Κώστας Παπαθανασίου και Ιωάννης Ζαφυρίου. Κατευθείαν εκεί αύριο στο θέατρο Αθήνεων, ώρα 9 η έναρξη. Αύριο θα δίνουμε μονές προσκλήσεις για Μιχάλη Ρακιτζή, λατρεμένος Μιχάλης Ρακιτζής, και διπλές για την αγαπημένη ατόφια λαϊκή φωνή της Γιώτας Νέγκα στο Block 33. Αγαπημένη Γιώτα Νέγκα. Για ένα live το οποίο πάει για sold out. Φέρε Ρακιτζή αύριο. CD. Γιώτα Νέγκα έπαιξε φίλε πριν λίγο καιρό και άνοιξε τη συναυλία της η Χαρινά η κόρη, η Στέλιτσα. Που σου έλεγα και του Χαρινά. Α, ναι, ναι. Του μπαμπάτσου που τραγουδάει. Είναι τραγουδίστρια και άνοιξε εκείνη τη συναυλία της. Που είπες να μου τη γνωρίσεις, που είναι ελεύθερη. Ναι, είναι ελεύθερη. Εσένα όχι, δεν είπα σένα. Τον Παναγιώτη είπα. Είπατε πώς είναι θέμα εδώ πέρα. Όχι, όχι. Εσύ είσαι μεγάλος. Για μένα λέγατε. Είσαι μεγάλος για την κοπέλα. Καθόλου Παναγιώτης είναι ό,τι πρέπει. Καθόλου. Τι. Μη βαρά τώρα! Κόλκα! Μη βαρά το! Ο Θαλασσινός Παντελής είναι. Είναι το σήμα ο άλλο του γύρι στο μάτι. Θα φάει ξύλο ο άνθρωπος σε ραδιόφωνο. Ακού λίγο, ακού λίγο. Οφείλω να δικαιώσω Ασλάμη.
τον μέγιστο προπαγανδιστή που υπάρχει στην ελληνική ραδιοφωνία και τηλεόραση. Είναι ο πρώτος, δεν υπάρχει μεγαλύτερος. Είναι ο νούμερο ένα προπαγανδιστής. Γιατί ξέρει πώς να περνάει την προπαγάνδα. Το κάνει πάντα με έμεσο τρόπο. Ναι. Τον δικαιώνω λοιπόν για το εξής. Πάρα πολλές φορές λέει: «Μας ακούει ο τάδε! Μας ακούει ο τάδε! Μας ακούει ο τάδε!» Ψέματα λέω. 9 στις 10 είναι ψέματα. Απέδειξε σήμερα όμως, με Παντελή Θαλασσινό στο στούντιο, ότι πραγματικά μας ακούνε, φίλε. Έλα σε αυτό, θα σλαμάσει. Γύρω-γύρω. Και συμμετέχουν καθημερινά. Εννοείται. Απλά συμμετέχουν στο κινητό του 1970 που έχει ο Μάριος Σλαμής. Και γι' αυτό δεν το πιστεύουμε όλοι πολύ. Εννοείται. Νόκια έχει, φίλε. Νόκια, κάτσε καλά. Του 95. Άντε να κλείσουμε, θα βγουν να μπουν οι άλλοι μωρέ, άντε. Ξεκινάει πάω 25, παιδιά. Αρχίζει. Να καλημερίσω το Πιπερόν, το οποίο με στηρίζει. Ο Πρίχεβιτς πάλι τραυματίας είναι. Αυτό τραγικό. Που έβαλε εδώ πέρα 125 γκολ και με το, εκεί βάλε μισό με το ζόρι. Λοιπόν, Πιπερόν καλημέρα. Σύγχρονο μαγειρίο Πιπερόν. Γεωργίου Παδρέου 25, κάθε μέρα 15-17 διαφορετικά φαγητά υψίστης ποιότητας και τηλιβεριά μέχρι το κέντρο γραμμή Λευκού Πύργου 2310-868-868. Ευχαριστούμε Σωτήρη Δασκαλάκη, ευχαριστούμε Χρήστο Κιώση, αδέρφια Keep on Bloody Rocking.